Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Ο κύριος Θανάσης Πολίτης Φιδίνης των ήχων, ο κύριος Γιάννης, ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production, η Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Είναι η εποχή που το ίντερνετ στο σπίτι μας γίνεται πιο γρήγορο από ποτέ, με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ, χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster. Τώρα μπορείτε να απογειώσετε το ίντερνετ σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα, με ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό, ο οποίος είναι αξίας 10.000 ευρώ για τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Αθλητικού Μετρόπολης, οι οποίοι έχουν παιδιά. Το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5, συνεργασία με τις κατασκηνώσεις Καλύβας στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, καθημερινά κλειώνουν 11 και 4, 1 και 4 και 7 και 4, 3 τυχερούς, οι οποίοι θα στείλουν το παιδί τους για μία εβδομάδα στις κατασκηνώσεις τη μεταμόρφωση για το διάστημα 3 Αυγούστου έως και 17. Εκεί υπάρχουν πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, πισίνα για junior, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, συγκροτήματα πινκ-πονκ και γήπεδο τένις, θεματικές βραδιές γεμάτες εκπλήξεις και άλλα πολλά. Ίσως τις καλύτερες κατασκηνώσεις που έχετε δει ποτέ. Απλή διαδικασία, ΑΜΗ3 κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54344. Για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν να στέλνουν μηνύματα, δεν μπορούν ή θέλουν τον πιο απλό τρόπο, μέσω fax στο 2310-940-090. Έφτασε η ευχάριστη ώρα για κορυφαία ποιότητα στο χρώμα. Κοσμάογλου βάζει περισσότερο χρώμα στη ζωή μας, με χρώματα με τεράστια, με μεγάλη ποικιλία και καλλυπτικότητα, με χρώματα Vitex. Μπορείτε να βάφετε το χώρο του σπιτιού σας και να αναζητήσετε τον κατάλληλο συνδυασμό μέσα από τα χρώματα Vitex, τα οποία θα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάογλου, Φιλίπ 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Λίγο πιο χαμηλά τη μουσική, ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η συνεισφορά όλων μας είναι απαραίτητη, γιατί είναι θέματα ανθρωπιστικά. Είναι έκκληση για αίμα η κυρία Ντακόλια Γιαννούλα, 52 ετών, του Κωνσταντίνου και της Ασπούλας, χρειάζεται άμεσα αίμα. Βρίσκεται στην Αθήνα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, η ομάδα αίματος της είναι β' θετικό, μπορούν όμως να δώσουν οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο που γίνεται αιμοδοσία και να βοηθήσουν για την φίλη ακροάτρια, τον συνάνθρωπό μας, την κυρία Ντακόλια Γιαννούλα, 52 ετών, η οποία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από αίμα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Τι είναι, ρε κόκκινη? Τι να γίνει? Τι θέλεις? Τίποτα, επειδή χάνω ειδήσεις και επειδή έχασα μια είδηση, το άκουσα χτες. Τι είδηση έχασες? Δεν το ήξερα αυτό που έγινε με το αυτοκίνητο του Σεντελίδη. Τι έγινε με το αυτοκίνητο του Σεντελίδη? Το κάψανε. Ποιοι το κάψανε? Εγώ δεν το ήξερα καν και με ρωτάς ποιοι. Εσύ ποιοι λες ότι το κάψανε? Έλαντε. Τι έλαντε? Έχεις γίνει detective? Χρειάζεσαι να είσαι detective για να ξέρεις ποιοι κάψαν τα μάξι του Σεντελίδη? Ναι, για να μην αδικήσεις κάποιον άνθρωπο χωρίς λόγο και αιτία. Εγώ λέω θέλω πρέπει να ήταν φίλαθλοι του Ηρακλή. Φίλαθλοι να κάψουν αυτοκίνητο, βλέπω λίγο δύσκολο. Γιατί να μην το κάψουν? Φίλαθλοι να κάψουν αυτοκίνητο. Γιατί? Ποιοι τα καίνε τα αυτοκίνητα? Φίλαθλοι δεν καίνε. Οπαδοί οι οποίοι διακατέχονται από φανατισμό μπορεί. Φίλαθλοι να καταστρέψουν ένα αυτοκίνητο είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, τι ομάδα λες να ήταν αυτοί οι οποίοι του κάψαν το αυτοκίνητο? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι δεν ξέρει, μωρέ, κόκκινε. Πρέπει. Ποια αστυνομία, ρε κόκκινε? Εγώ δεν γνώριζα καν το γεγονός. Ναι. Εσύ τι λες δηλαδή τώρα? Πραγματικά σου λέω. Ναι, άσε τώρα, εσύ δεν γνώριζα. Εσύ τι λες τώρα, τι έγινε? Δεν λέω τίποτα. Πραγματικά. Τι να πεις τίποτα, γιατί κολώνεις? Για το Δημήτρη Καναλάκη είπα κάτι.
Αυτό το καρελάκι δεν τον χωνεύει, γι' αυτό δεν είπε τίποτα. Είσαι βλάκα. Βρε, εγώ είμαι βλάκα. Αλλά εσύ δεν χωνεύει. Εγώ τοποθετήθηκα. Τι τοποθετήθηκα. Με σαφήνεια. Πότε. Όταν κάψαμε το αυτοκίνητο Δημήτρη Κανέλα. Υποκριτικά λόγια. Ό,τι και αν πει ο άλλο. Από μέσα σου. Μια απάντηση. Από μέσα σου μπορεί να χάρηκε κιόλα. Να χάρηκα επειδή ο άλλο του κάψα το αυτοκίνητο. Ε, αφού δεν τον χωνεύει. Και τι θα κερδίσω, δηλαδή. Τι είναι ψυχική σου. Άμα δεν χωνεύω κάποιον, πάω και του δίνω μια μπουνιά. Σιγά, μη. Κατάλαβε. Μη κόκκινε, μη. Αυτή είναι η διαφορά. Άσε, μη βγάλει κανένα. Καραγκόνα, μη βγάλει. Εσύ λε βλακίε, όπω πάντα. Εντάξει. Αν δεν χωνεύω κάποιον, πάω, του δίνω μια μπουνιά και τελειώνει η υπόθεση. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκέφτομαι. Τι να χαρώ ρε, με την καταστροφή του άλλου. Έλαντε. Τη ζημιά του άλλου. Έλαντε. Πόσο λίγο πρέπει να είσαι για να χαρεί. Γιατί ο άνθρωπο έτσι είναι κατασκευασμένο. Λάθο κάνει. Εσύ μπορεί να είσαι έτσι. Εγώ είμαι έτσι. Δεν όλοι έτσι. Α, δεν όλοι έτσι. Εσύ άλλο είναι. Είσαι καλό άνθρωπο. Δεν είμαι καλό άνθρωπο. Είσαι κατασκευασμένο από DNA. Δεν είμαι. Θεϊκό να πούμε, ναι. Όχι, δεν είμαι έτσι. Δεν χαίρομαι με το κακό του άλλου. Εντάξει. Δεν μπορώ να χαρώ. Εντάξει, λοιπόν, συγγνώμη τότε. Το παίρνω πίσω να μου. Τι έγινε. Πε στον κόσμο τι πίνει πρώτα απ' όλα και θα σε φτιάξω καλά. Τι να με φτιάξει, ρε κοκκινιά. Πες στον κόσμο τι πίνει. Καλό Εβιτάλ πίνω. Καλό Εβιτάλ, ναι. Γιατί. Γιατί νιώθω καλύτερα, έχω καλύτερη φυσική κατάσταση, έχω καλύτερο έντονο, ειδικά αυτό. Πάω κάνω τι εξετάσει μου, πολύ ποτέ δεν βρίσκω τίποτα. Καθαρότατο. Εκενώσει τρομερέ. Δείκτα μακρύτα μακρυκτικά, τα οποία δίνουν περισσότερο ζωή, περισσότερα χρόνια ζωή στου Κρήτε και στι Κρητικέ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ουσία εύγευστη, η οποία περιέχει, πώς το λένε, όχι ζάχαρη, αλλά πώς το λένε αυτό το ωραίο, το, πες το ρε κόκκινε, δεν έχει ζάχαρη, έχει, πες το ρε κόκκινε, το ξεχνάω τώρα. Στέβια έχει. Εγώ σου βοηθάω, φίλε. Ναι, στέβια. Δεν είμαι σαν και σένα. Όχι. Να τον αφήνω εκεί. Γι' αυτό είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαι καλός. Είσαι, πώς δεν είσαι, μην μου το χαλάς. Όταν σε βλέπω με δύο παίκτες, έρχομαι να βοηθήσω. Δεν σε αφήνω μόνος σου να κάνεις το χατζιπανάκι. Έτσι, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μπράβο, Γρηγόρη. Όχι επειδή Γρηγόρη. Είμαι καλός. Είσαι καλός. Δεν είμαι καλός. Είσαι με αυτός είναι ο χαρακτήρας. Με τον Άγιο Παΐσιο, αφού μεγάλο είναι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας. Σου δώσε αγιασμένο. Δεν τον πουλάω τον άνθρωπο. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Είσαι άνθρωπος. Πώς θα το πω. Φλάκα είμαι. Όχι. 23, 12, 200, 500. Να πάρεις και εσύ. Παίρνεις. Βλέπω πολύ καφέ πίνεις όμως και δεν. Ένα καφέ την ημέρα κακό είναι. Αυτό τι δεν είναι καφέ, αυτό είναι αφρός. Αυτό είναι ο καλύτερος καφές που γίνεται εδώ. Τέλειος. Πέρα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Αν και μου την είπε, δεν πειράζει. 23, 12, 200, 500. Πάρε τώρα με 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί για 55 ευρώ. Κερδίζεις και χρήματα, κερδίζεις και ευεξία, κερδίζεις και χρόνια, κερδίζεις και καλό έντερο, κερδίζεις και καλό προστάτη και ό,τι γουστάρεις κερδίζεις. Είναι πάρα πολύ καλό. Να το πιεις με μια κουταλιά της σούπας κάθε πρωί όταν ξυπνάς. Λοιπόν, λέγε, τι θέλεις. Ό,τι. Θα ξεκινήσω με κάτι. Θα ξεκινήσεις με κάτι. Το οποίο μου αρέσει ναι. Πάρα πολύ. Μπράβο, Γρηγόρη. Και το διασκεδάζω. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν, βλέπω πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων. Πού? Βάζω και τη δικιά μας. Πού τα βλέπεις? Σε ένα site. Α, στο site, συγγνώμη. Ναι. Ή σε περίπτωση μπορεί να το δει. Σωστό, ναι. Απ' έξω. Ελαφρά αναγνώστη. Ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι ελαφρά αναγνώστη. Αφού το εδώ πέρα μπαίνει στο site και το βλέπει. Τέλειωσε. Τι έχουμε εξ' αυτού? Κρέσπο. Ναι. Τι σου έρχεται στο μυαλό μόλις. Τι παιχνίδι κάνει το μυαλό σου μόλις ακούς κρέσπο? Να πουλήσουμε βίλα. Ρε φίλε, λογικό. Τι θέλουμε να μην πουλήσουμε? Να πουλήσουμε. Πώς θα ζήσουμε? Να πουλήσουμε ΠΑΟΚ. Ρε φίλε. Γιατί οι άλλοι δυο. Καμένο αμάξιο ένας, καμένο αμάξιο άλλος. Καμένη γη ο ένας, καμένη γωνιά ο άλλος. Γιατί αλλάζει? Έχω τον ΠΑΟΚ εδώ, περάσω το καλοκαίρι. Δεν αλλάζω, λέω. Δεν θα μείνω στον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Κρέσπο. Κρέσπο. Ποιο κρέσπο σου έχει το μυαλό? Ποιο κρέσπο? Ναι. Ξέρω, αυτός ποιος... που βλέπεις τη Βαγεκάνο. Ναι. Με το της Άστον Βίλα που έπαιζε δανεικό στη Βαγεκάνο. Ή ο Κρέσπο, ένα Κρέσπο που έπαιζε στην Ίντερ, που έκανε παπάδες όρια με το λασποτήρα το μαλλί. Ξέρω εγώ, εσύ ποιον λες? Εγώ λέω παλιός. Παλιός, ετών? Α, τώρα δεν ξέρω πως είναι. Μάλιστα. Γράφουν οι άλλοι. Ναι. Γράφει η άλλη εφημερίδα. Ναι, γράφει. Οργασμός. Ναι. Κατευθείαν δεν πας και να δεις τι οργασμός είναι αυτός, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Γράφει άλλη γκράτσιας. Ναι. Διαλέγει άλλη. Ναι. Λοιπόν, γράφει άλλη μπαμ Βιλχεμά. Ναι. Πώς λέμε, Μπενζεμά. Ναι. Ή Βιλχένα, ρε παιδί. Ναι.
Οι τίτλοι γενικότερα είναι τέτοιοι. Νομίζω ζηλεύει αυτού που βγάζουν την πρώτη σελίδα, ρε κόκκινη. Του θαυμάζω. Όχι, του θαυμάζει, του ζηλεύει. Μα δεν μπορώ να το κάνω. Πέφτει το βράδυ να κοιμηθεί και φαντάζεσαι ότι σε καλεί ο μάστορα με τον Γρηγοριάδη την άλλη μέρα και σου λένε Γρηγόρη, είπε ο κύριο Ανδρώνη. Δεν είμαι εφημερίδα. Όχι, μοίρα και μη άσε. Και λέω τι. Γελάει ο κλαδά. Πα το βράδυ και κοιμάζει στο σπίτι. Ναι. Πριν κοιμηθεί, ξέρω εγώ, φαντάζεσαι ότι την άλλη μέρα ο Μάστορας με τον Γρηγοριάδη σε τηλεφωνούν και σου λένε Γρηγόρη, έλα, έχουμε ένα meeting. Θα είναι και ο Παύλος ο Ανδρώνης. Ναι. Θα συμμετέχει στην πρώτη σελίδα. Εγώ. Ναι. Από πού και θα σου πούνε, ρε παιδί μου, και εσύ θα είσαι επιμονή μου βάσεως. Όχι, πάνω σε μια ταράτσα να βλέπει τον Όλυμπο. Το να σου έρθει η έμπνευση, το έχει. Δεν το έχω. Το έχει. Το έχει. Μα δεν το έχω. Το έχει. Άμα σου λέω, το έχεις. Δεν το έχω. Δεν σε δουλεύω, το έχεις. Δεν γιατί το έχω. Γιατί 10 χρόνια που γράφουμε τη στήλη, 7, είσαι ο μόνος που βρίσκεις τίτλο. Καλό. Εγώ δεν βρίσκω τίτλο. Μπορώ να κάνω άλλα πράγματα. Άλλο το έχεις. Αλλά επειδή ζηλεύεις τους εφημεριδάδες. Καθόλου. Έτσι φαίνεται. Στο φως μου, ειλικρινά σου. Εγώ προτείνω. Απλά θαυμάζω. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Θαυμάζω τους ανθρώπους ναι. που με ερεθίζουν το μυαλό. Σε ερεθίζουν το μυαλό. Πώς λες, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς λες. Μη, ότι ξέρεις, θέλει πρώτα να κάνει σεξ με το μυαλό του κάτι. Άστο, μη. Δεν είπα κάτι. Μη, θα φάμε πρόστιμο. Πρώτα κάνει πρόστιμο. Καμιά μάνα σε κάνει. Μη. Έρεση, Κώστα. Μη, σε παρακαλώ. Θα σε αφήσω να κάνει μόνο σε κομπή. Μη το λες. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Ναι. Πώς κάνει. Έχει οργανισμό στο μυαλό σου πρώτα και μετά οτιδήποτε άλλο. Του θαυμάζω, ρε. Εγώ αν ήμουν Ανδρώνης πάντως, ξέρει τι θα έκανα. Θα έκανα το σοβαρό πρωτοσέλιδο με του σεβάσμιου. Reporter. Και το βλαμμένο πρωτοσέλιδο με τους δύο. Ναι, θα έκανα το πρωτοσέλιδο του Ραπτόπουλου και του Κόκκι. Τον βλαμμένο. Το οποίο θα ήταν μέσα στη σελίδα όμως. Ναι. Δηλαδή δεν θα φαινόταν. Θα έπρεπε να πληρώσουν ένα 30 για το πάρουν. Μην δίνεις ιδέες. Δίνω ιδέες για να πάρουμε κανένα φράγκο ακόμα. Μην δίνεις ιδέες. Το πρωτοσέλιδο των τρελών. Εκεί να δεις γέλιο. Τον βλαμμένο. Ναι, που θα λένε χιουμοριστικό. Δεν θα μας μπορεί να μας κάνουν μήνυση. Θα πάει και ο δικηγόρος του Παύλου του Ανδρώνη, εκείνος ο κομμουνιστής. Μια χαρά είναι άνθρωπος. Κομμουνιστής και δικηγόρος δεν υπάρχει, ρε κόκκινε. Δεν γίνεται. Έχει μια ιδεολογία ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να έχει ιδεολογία. Γιατί και θα πρέπει όχι. Να ντρέπεσαι, γιατί ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Κομμουνιστής και σοβαρός. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει. Δικηγόρος και κομμουνιστής. Εγώ τον κρίνω ως άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Ναι. Είναι σοβαρός. Δεν υπάρχει. Και όχι. Μπορεί και μια μέρα να είμαστε και κόντρα με αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει ιδεολογικά δικηγόρος κομμουνιστής. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει παοξής Χρυσαυγίτης. Δεν γίνεται. Βγήκε χθες ο Χρυσαυγίτης. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Όχι. Τι άνθρωπος είναι. Όχι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ έχεις ένα. Δεν στέκει. Έχεις μια λογική. Ναι. Τι. Καταρχήν είσαι φυσιογνωμιστής. Το οποίο είναι χάρισμα. Μάλιστα. Αλλά. Βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα. Όχι. Δηλαδή, γιατί. Θεωρεί πανάκια την πρώτη εικόνα που έχει. Δηλαδή, βλέπει τον πολίτη, λε είναι Αργιανός. Άρα είναι έτσι. Ναι. Βλέπει τον Καζαμπάκα, είναι Ολυμπιακό. Ναι. Λε, άρα είναι έτσι. Βλέπει τον Κόκκινο, είναι Ηρακλής. Άρα είναι έτσι. Ναι, όχι. Βλέπει τον Κλαδένη. Όχι. Το κάνει. Δεν καταλαβαίνω. Το κάνει. Αλλού το πάω. Μην το τραβάσει. Κομμουνιστή. Κομμουνιστή δικηγόρο δεν υπάρχει. Απαγορεύεται να υπάρχει. Ρε φίλε, εγώ. Αν εγώ ήμουν εξουσία. Και μου έλεγε ότι ο άλλος είναι δύο πράγματα. Παοξής και Χρυσαυγίτης. Και κομμουνιστής και δικηγόρος, θα τους πέταγα έξω με τις κλωτσιές. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Γίνεται μια διαμάχη μεταξύ του Ανδρώνη και των εργατών, λέμε. Ναι. Και πάει, ας πούμε, ο δικηγόρος, θα πάει με το αφεντικό, έτσι δεν είναι. Ναι. Με το κεφάλαιο θα πάει. Έτσι δεν είναι. Εμείς είμαστε οι εργάτες. Και θα πάει ο κομμουνιστής εναντίον των εργατών. Δεν γίνεται, ρε κόκκι. Μετά, χθες το βράδυ, βγαίνει ένας Αλβανός παοξής. Και λέει γιατί οι κομπλεξικοί Έλληνες πανηγυρίσαν τον γκολ των Γάλλων και όχι μόνο οι Χρυσαυγίτες, οι τεταροκέφαλοι μεταξύ τους βαρκιβάλλων. Πώς? Όχι για το στοίχημα. Γιατί? Οι κομπλεξικοί Έλληνες θέλουν να κερδίσουν οι Γάλλοι. Γιατί δεν γουστάρανε τους Αλβανούς. Γιατί είσαι στο σπίτι και εγώ κερδούσα έξω. Έξω. Σε καφενείο. Σε καφενείο, λοιπόν. Ποιο καφενείο, ρε κόκκινε, εκεί που σκοτωθήκαν στο ξύλο. Ποιο σκοτώθηκε, μια χαρά καφενείο. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, πρόσεξε και βγαίνει τώρα ο Αλβανός, ο Παοξής και μιλάει για την Αλβανία. Και βγαίνει ο Χρυσαυγίτης, ο Παοξής, και μαλώνει με τον Αλβάνο. Και στο τέλος τι τους λέω. Ρε παιδιά, μην μαλώνετε. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα αγκαλιάζεστε στα γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Δεν στέκει. Ανθρώπινο. Δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μπορεί να λέει ο λαός του ΠΑΟΚ. 25.000 οι 10 Αλβανοί. Και μετά να λέει εγώ είμαι Χρυσαυγίτης, ο Βγρέζος. Δεν γίνεται. Θες ευθεία απάντηση. Όχι, πάντη πλάγια την απάντηση. Ευθεία πλάγια πες την. Τι είναι. Πέστε. Δηλαδή, μη λέγε. Αυτή η ηρωνία. Ναι, ναι. Είναι εκνευριστική. Πέστε. Είναι ηρωνία. Ναι. Λοιπόν, σε όλο το παιχνίδι υποστήριζε Αλβανία. Ποιος? Σε όλο. Εγώ. Εσύ. Ναι. Γιατί, ρε. Γιατί πάντα είμαι με τον αδύναμο. Ποιος εσύ? Πάντα είμαι με τον αδύναμο. Με τον αδύναμο, εσύ. Ναι. Και στο τέλος, ναι. όταν μου δίναν 2,50. Ναι. Τι σκορ τι σου έδωσα χθες εγώ. Συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια για το διπλό και το under. Το over τη Ρωσία. Αλληλοσυγχαιρόμαστε. Ε! Ναι! Έξι φράγκα. Τι! Έτσι, μπράβο. Καλό. Πολύ. Είπα τρία μονά αποδεκτά, σου λέω. Ένα να πιάσει, θα πληρωθεί. Φουστάρι. Έπαιξα τρία μονά και μια τριάδα. Ναι. Εσύ δεν ξέρω, είσαι με τον αδύνατο Λυσία, σε φωνάζαν στο σχολείο. Όχι, ήσουν υπέρ του αδυνάτου. Να σου πω. Ναι, για λέγε. Όταν το είδα 2,5 φράγκα. Ναι. Και όταν είδα ότι βάζει Πογκμπά και Κρισμάν. Ναι. Λέω... Θα το βάλει η Γαλλία. Όχι, παιδί μου. Λέω το ψηλό. Ναι. Λέω, ρε ψηλά, παίξουμε μια φορά μαζί στοίχημα. Λέω, α βάλουμε αυτό το πράγμα. Ο ψηλό πλήρωσε. Εγώ πλήρωσα. Εσύ πλήρωσε. Ναι. Ό,τι έβαλα, εγώ έβαλα και αυτό. Έβαλε και αυτό, ναι. Δια δύο. Λοιπόν, φυσικά και είμαι με το ποντάρισμά μου. Μάλιστα. Και το χάρηκα. Και μάλιστα τον είπε και ποιο το βάλει. Ναι. Το λέω, θα το βάλει ο Κρισμάν. Εγώ διέκρινα τώρα, θα διέκρινα λάθο. Μισό λεπτό. Ναι. Καθόλου. Αλλά. Οι κομπλοέλληνε φοβήθηκαν. Προχτέ, όχι. Μην πανηγυρίσουν οι Αλβάνοι κανένα γκολ και ήταν υπέρ τη Γαλλία. Στα γκολ των Γάλλων φωνάζαν κόλλο Αλβάνοι, καλά να πάθετε και τέτοια. Είναι βλαμμένο όποιο το κάνει. Ποιο το ήταν. Όποιο το κάνει. Το 80% των Ελλήνων. Λάθο. Λάθο, λάθο. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Θα σου πω τι γίνεται. Προχτές το βράδυ που έκανα παρέμβαση να σε πειράξω για τα δύο χαμηλά που έδωσες και χάθηκαν. Ναι, ναι. Κάποιοι φίλοι. Ναι. Με ποιο δικαίωμα αυτούς κρίνει τον Ντεσάμπ και είναι. Την πήραν την απάντησή τους και μετά την χθεσινή εμφάνιση της Γαλλίας. Μάλιστα. Για ποιο λόγο τον βρίζω τον Ντεσάμπ. Ναι. Εσύ που νιώθεις από συστήματα και από ποδόσφαιρο, δικαιώνεις τον κόκκινο που τον βρίζει, ναι ή όχι. Δικαιώνω. Δηλαδή, ρε φίλε. Μπορεί να το πάρει όμως. Άλλο. Είναι άλλο πράγμα το ένα. Ναι. Και άλλο πράγμα το άλλο. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ποιος είναι πιο κακός προπονητής, ο Ντεσάμπ ή αυτός που έβγαλε το Μακ με τον Βάις και κόντεψε να γίνει 2-2. Αυτό ήταν έγκλημα. Ποιος είναι πιο βλάκας προπονητής. Δεν μπορώ να πω ότι είναι βλακία, θα σου πω ότι. Τι είναι βλακία. Τι. Εσύ περίμενε. Τι είναι εσύ περίμενε. Έχεις Βάις και Στόχ. Ο άλλος σε δύο παιχνίδια. Ναι, ναι. Έχει κάνει εγκλήματα. Εντάξει. Όχι ξένα. Δηλαδή, έχεις και απέναντι, τα λέω μετά από νίκες. Έχεις απέναντί σου, ρε Σλοβάκος. Δηλαδή, με συγχωρείς, εγώ έδωσα επίτηδες. Δεν έπεσα σε over και που έπεφτε όλος ο κόσμος και 3-2-3 και βλακίες. Και λέω, πλαγιοκοπή. Και μπάνε, σου είχα πει. Τα κόντερ. 12-3 τα κόντερ. Και βγήκανε 5-4-9. Λοιπόν, ούτε να πλαγιοκοπήσει ούτε τίποτα. Δηλαδή, και ο Πογιέτ που έβαλε την κολάρα δεν ήταν καλό χθε. Ναι. Δηλαδή, είδε ότι η εθνική Αλβανία. Με μια πολύ καλή τακτική και μια κατάθεση ψυχής των ποδοσφαιριστών που δώσανε, γιατί πραγματικά καταθέσανε την ψυχή τους και τις ευκαιρίες τους κάνανε και δοκάρι είχανε και κάλλιστα θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Είναι άξιση συγχαρητηρίων. Αλλά. Γιατί λυπηθήκατε οι Έλληνες που. Γιατί χαρήκατε οι Έλληνες που. Εγώ έχω το στοίχημά μου πανηγύρισα. Ρά το στοίχημά σου, εγώ για τα συναισθήματα. Εσύ μιλάω... τι είσαι, Έλληνας δεν είσαι. Τι είμαι εγώ. Έλληνας δεν είσαι. Κάτι κοσγίσιμε. Λοιπόν, επειδή δεν αντέχω άλλο την υποκρισία και το φαρισαϊσμό του διπλανού μου. Με ρώτησες τι είμαι. Είσαι φαρισαίος. Είμαι κάτοικος γης. Είσαι φαρισαίος. Έτυχε να με γεννήσουν εδώ. Είσαι... 500 χιλιόμετρα πιο ανατολικά αν με γεννούσανε, θα μιλούσα για τον Αλλάχ. Κάτοικος γης θα ήμουν και τότε. Άντε, κόκκινε τελείω. Λοιπόν, θα πω ότι ναι. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Τώρα, για παράδειγμα, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα εποχή ταχύτητων ίντερνετ στο σπίτι με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster. Που απογειώνει το ίντερνετ σπιτιού σε διάλογο ταχύτητα σταθερή και κινητή. Έτσι, με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα, μπορείτε να έχετε ταχύτητε που φτάνουν έω 100 Mbps. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μην ξεχνάτε, ΑΜΗ 3 κενό, κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54344. Αν μείνετε κλειδωμένοι έξω από το σπίτι, αν ξεχάσετε τα κλειδιά από μέσα, αν χάσετε τα κλειδιά από. Οποιοδήποτε χώρο μπορείτε να έχετε αποθηκευτικό, αν χαλάσουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή immobilizer, αν χρειάζεται κλειδαριές τελευταίας τεχνολογίας για οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, ο Στέργιος ο Πετκανίζας είναι τηλεφώνου 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, έτοιμος γρήγορα, άμεσα και οικονομικά να δώσει λύση στο πρόβλημά σας με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Είναι ο κλειδαράς μας. Το ότι είναι εδώ και ένα χρόνο μαζί μας δεν είναι τυχαίο και. Είναι σίγουρα η καλύτερη λύση για εσάς οι οποίοι το απευχόμαστε, αλλά συμβαίνει. Αν συμβεί, να σας δοθεί αμέσως. Εντάξει, δεν είναι και αρρώστια, αλλά. Ναι, ρε φίλε. Είναι τώρα ζημιά, τώρα γιατί να χάσω 10, 20, 30, 100, οτιδήποτε. Σε μια αβαρία. Γιατί να μου τύχει. Γιατί η ζωή είναι αβαρία, ρε κούκκι. Δεν κατάλαβα. Σωστά μιλά. Η ζωή από μόνη της μια αβαρία. Δεν είναι χώρια αυτό. Ναι, γενικά θέλω. Αλλά λέμε, αν τυχόν κρατήσω το τηλέφωνο 85-27-27. Λοιπόν, συνεχίζω με τη Γαλλία, λοιπόν, γιατί το αφήσαμε. Ο λόγος που θυμώνω
Είναι ρεσί 450. Στα 100 μηνύματα έχεις ελπίδα. Εντάξει, θα το ζητάς προμήθεια για 100 μηνύματα. Μη ρε κόκκινε γαμότο, τελείωνε ρε γαμότο. Μην βρίζεις. Δεν έχω βρίσει, το γαμότο δεν έβρισκε. Την τρέλα μου. Βλέπουμε έναν προπονητή ο οποίος υποτίμησε την Αλβανία, η οποία ήταν καλή, σοβαρή και άτυχη, προσθέτω, και θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει αποτέλεσμα. Αυτός ο προπονητής με συγχώρησε απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ιταλία, η Κροατία. Θα τον δούμε, ρε, η Γερμανία και αυτά. Ο προπονητής, λέω. Θα τον δούμε, ρε, ο προπονητής μου δείχνει αδιάβαστο. Δηλαδή οι προπονητές οι υπόλοιποι τι σου δείξανε, ρε κόκκινε. Συγγνώμη. Εδώ ένας προπονητής. Ο Αντώνιο Κόντε. Εκτός από τον Κόντε. Ένας προπονητής δεν είναι. Ο Κροάτης άριστος. Ποιος? Ο Κροάτης προπονητής. Κάτσε να το δούμε και στο άλλο το παιχνίδι. Μου λες τι σου δείξανε. Τι μου δείξανε οι προπονητές. Δηλαδή ο Γερμανός τι σου δείξε κάτι. Ο Λεύ, δεν τον έχω σε εκτίμηση γενικώς. Τι σου δείξε ο Γερμανός. Έχει προβλήματα στην κατακίνηση, δεν μπορεί να μιλάω. Ναι. Και... ο Σάντος εκεί με τη Μούρη την απίθανη, τι σου δείξε. Με απογοήτευση. Βιερίνια δεξί μπακ. Με απογοήτευση. Όχι Βιερίνια. Οι γενικότερες συμπεριφορές της Πορτογαλίας. Παρακάτω, άλλος προπονητής. Ο Σλοβάκος που έβγαλε τους δύο καλύτερους του παίκτες. Αντί να το κάνει 3-5-2. Με δύο. Να αφήσει δύο φόρ. Το Μακ και τον Βάη. Δύο. 3-5-2, 3 χαφ, 3 στόπερ, 1-20 λεπτό. Ποδοσφαιρικά το πείμα. Και το γουρούνι το προπονητή της. Καλά, αυτός ο προπονητής απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, αυτό το γουρούνι. Αυτός ο προπονητής ο Ρώσος έχει αποκλείσει τον ΠΑΟΚ και μιλάνε οι ΠΑΟΞίδες για τον Ευρωπαίο ΠΑΟΚ. Ο βοηθός του Ιακώβου. Δικό μου αυτό. Δεν ξέρω. Γιατί το λες. Γιατί βοηθός του Ιακώβου. Κλέβεις από εδώ, κλέβεις από εκεί, λες ατάκα. Ο πρώτος κλέφτης εσύ. Πες μας μια ατάκα δικιά σου, μωρέ. Κόλος άκλαστος δεν είναι. Έλα, εντάξει, αυτά τα έλεγε εκεί πριν 80 χρόνια η γιαγιά μας το έλεγε. Άστα ρε κόκκινε. Γιατί δεν το πες για δικό σου. Έλα ρε κόκκινε. Γιατί δεν το πες. Έλα ρε κόκκινε. Στην έφερα. Πάρτα άρρωση. Κλέφτη ατάκας από άλλους παραγωγούς να πούμε. Άντε βρε. 80 φορές το ζητούμε. Το ζητούμενο είναι. Μετά από 30 χρόνια στο ραδιόφωνο πες μας ότι εμείς. Το ζητούμενο. Εγώ θα κλέψω από τους άλλους. Εσύ κλέβεις από τους άλλους. Δύσκολα. Τι είσαι. Μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια ρε δεν έχεις ραδιοσκηνοθέτη. Καταλαβαίνεις. Βλάκα. Βλάκα. Έχεις παράπονο. Εγώ τι παράπονο, εγώ δεν έχω από τη ζωή μου παράπονο. Η ζωή είναι μια αβαρία την οποία απολαμβάνω. Συγγνώμη, να κάνουμε λίγο αυτοκριτική. Ναι, να κάνουμε. Από τη δουλειά μας έχεις παράπονο, την κάνουμε σωστά. Από εμάς τους δύο. Αυτοκριτική να κάνω, ρε. Όχι, συγγνώμη, είσαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύουμε. Όχι. Όχι. Με τίποτα δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν δουλεύουμε σωστά, δηλαδή. Όχι, μπορούμε να δουλέψουμε πολύ καλύτερα. Άλλο αυτό. Τι. Δουλεύουμε σωστά και επαγγελματικά. Όχι. 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 Είσαι γελίο υποκείμενο. Όχι. Η Γερμανία έχει θέμα στην λειτουργία της αμυντικής τετράδας. Συμφωνώ, Βασίλη. Έχω προσέξει ότι όταν μπερσάρει η ομάδα ψηλά υπάρχει μεγάλο κενό. Κρός και ντύρα, μια παλιά η Πολωνία μπορεί να περάσει τη μισή άμυνα. Αν παίξει ο Χούμελς, ίσως να μην έχει απαγορεύεται... θέμα. Κουρουσάκια θα παίξει ο Χούμελς. Απαγορεύεται Ιούνιο μήνα να κάνουν pressing ψηλά πάνω από 3 λεπτά σε κάθε ημίχρονο καμιά ομάδα. Όχι απαγορεύεται. Δεν είναι λογικό. Απαγορεύεται. Δεν είναι λογικό. Όποιος το κάνει, στέλνει σε εξουθένωση όλους τους αθλητές του. Και δεν μπορεί να το κάνει εφόσον υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Μόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μόνο σε περίπτωση μοναδικού αποτελέσματος που πρέπει να πάρει και δεν έχει άλλο τρόπο, είτε με καλά χαφ να κυκλοφορήσει να περάσει μπάλα από πόδια, ή δεν έχει ακραίους καλούς κτλ. Μόνο τότε στην εσχάτη των. Των καταστάσεων πηγαίνει σε pressing ψηλά. Βαγγέλη από τα Γιάννα, γίνε αφή, δεν καταλαβαίνω. Αγγλία, ωραία, τι θέλει να πεισάσω, ημίχρονο εκεί τελικό. Και η Γερμανία, Πολωνία, το over είναι το λογικό. Το προφανέ. Εγώ δεν πάω με το προφανέ. Λοιπόν, όταν ανοίξουμε γραμμέ. Καλησπέρα, Γρηγόρη, έπαιξα τριάδα χθε τα δύο σημεία σου και το σκοράκι του Κωστή και τα χάλασε η Ελβετία για ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, μπράβο και στου δύο. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Άκου εδώ τώρα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να μα πούν οι Έλληνε για ποιο λόγο. Βγάλαν κόμπλεξ εναντίον των Αλβανών. Να βγουν οι Αλβανοί που βγήκαν εχθές. Δεν μπορώ να βγάλω πολλούς Αλβανούς. Να βγουν πολλοί Αλβανοί πολίτες και να μας πούνε, πώς είναι δυνατόν. Τι αστεία θέματα είναι αυτά. Πώς είναι δυνατόν. Για σουρομενάκι δεν πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να εισπράξουν από τον Έλληνα κόμπλεξ. Εντάξει. Πώς είναι δυνατόν ο Έλληνας να του έχει φάει ο Έλληνας το βιό και να ασχολείται να πούμε με τους τσάντες. Ο Έλληνας έφαγε το βιό στο Ο Έλληνας έφαγε του Έλληνα το βιό. Καταρχήν, οι Αλβανοί. Ναι. Οι Αλβανοί, εφόσον θες να μιλάς. Τι κάνανε οι Αλβανοί. Ο Έλληνας έχει κάθε δικαίωμα να αγανακτήσει. Με ποιον. Γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι Αλβανοί. Τι κάνανε. Κάποιοι βλαμμένοι τι Αλβανοί. Τι κάνανε. Σηκώσανε ένα κολόπανο. Μάλιστα. Το οποίο έγραφε για γενοκτονία Τσαμουριά και Τσάμιδων. Ναι. Το οποίο δεν υπάρχει ποτέ. Μάλιστα. Είναι γνωστοί συνεργάτες του Ναζί. Ναι. Εντάξει. Οπότε, αν αγανακτήσαν και αυτό που λες, καλά κάναν και αγανακτήσαν. Δεν μπορεί όμως να παίρνει μπάλα όλους τους Αλβανούς, γιατί είναι όλοι το ίδιο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Το έλαβες. Δηλαδή,
Το θες, έλαβες... να μου πεις, θες να μου πεις ότι το κόμπλεξ των Ελλήνων είχε να κάνει με το πανό των τζάμιδων. Επειδή το... είσαι κουτοπώνινος, εσύ κουτοπώνινος απαντάω εγώ. Ναι, αυτό θες να μου πεις. Να βγουν λοιπόν Έλληνες και Αλβανοί όταν ανοίξουμε. Κουτοπώνηρη ερώτηση. Ναι, 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 ναι. Γιατί κρίμα, δηλαδή τόσο μυαλό. Ναι. Και να σκέφτεσαι τόσο κουτοπώνινο. Να βγάλει κόμπλεξ ο Έλληνας με τον Αλβανό. Ναι, να βγάλει. Ναι. Εγώ τον Αλβανό το θαυμάζω. Γιατί? Γιατί στο Star de France είχε 10.000 κόσμο. Μιλάμε, αποκλείεται η Ελλάδα να έχει κόντρα στη Γαλλία. Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική, 10.000 κόσμο. Πώς θα μπορούσε. Δεν θα είχε. Ξέρεις πώς μπορεί να είχε. Το, είπε, το είδα σε μία ανάρτηση στο Facebook. Ξέρεις, από τον κουμπάρο σου. Ξέρεις, το είδα γιατί δεν δικό. Ξέρεις πώς μπορεί να είχε η Ελλάδα. Το έγραφε ο κουμπάρο σου και ναι, έχει απόλυτο δίκιο. 500 άτομα θα ήταν. Ποιος? Ο κουμπάρο, ο Κουλιανός. Τι. Ότι λέει, κοιτάξτε τους Αλβανούς, 10.000 κόσμο κατά. Του ζήλεψε. Του θαύμασε. Του ζήλεψε. Ξέρεις γιατί του ζήλεψε. Γιατί οι Αλβανοί είναι φτωχοί, αλλά πήγαν με δικά τους έξοδα. Δεν τους τα πλήρωσε η ΕΠΟ. Κουτραδόροι. Κουτραδόροι τυμπανιστές. Κουτραδόροι με τις ελληνικές σημαίες. Κουτραδόροι τρομπετίστες. Όλοι κουτραδόροι είναι αυτοί. Αυτοί που βαράνε τα τύμπανα στην εθνική. Αυτοί που βαράνε τις τρομπέτες κτλ. Είναι όλοι κουτραδόροι. Και θαύμασε ο Κουλιανός ότι τουλάχιστον οι άλλοι είναι φουκαράδες, αλλά πήγαν για τη χώρα τους στην Αλβανία. Το κατάλαβες. Άλλα θέματα. Για το αμάξι του Σεντελή δεν έχεις άποψη. Πάει αυτό. Δεν το γνώριζα. Για το πολύ την Γκάλη θέλω να μου πεις. Είμαι μεγάλη. Είσαι μεγάλη. Είμαι μεγάλη. Ναι. Θα σου πω γιατί. Ναι. Δώσανε. Ναι. Το όνομα του. Του Γκάλη. Ναι. Στο Ειρήνης και Φιλίας. Εντάξει. Καλά κάνανε και το κάνανε. Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο να βγάλει αυτή την αντίδραση. Ποιος? Ο πολίτης. Γιατί ο πολίτης από τότε μέχρι τώρα πίνει κανένα μπουκάλι ουίσκι στην καθησιά του. Δεν με ενδιαφέρει. Άκου εμένα τώρα. Ρε φίλε, συγγνώμη. Αποφάσισε η πολιτεία κάποιοι άνθρωποι να τιμήσουν, ωραία, τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί ο πολίτης έχει θέμα, θα σου πω γιατί. Για ποιο... Το όχι. Δείχνει ότι είναι, ότι έχει θέμα, ότι έχει κόμπλεξ. Θα σου πω γιατί. Δείχνει, λέω. Γιατί. Τι δείχνει, αφού είναι κομπλεξικός. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Είναι κομπλεξικός, το λέω εγώ. Αρχικομπλεξικός είμαι. Ξέρεις γιατί κομπλεξικός. Γιατί αυτή ήταν ομάδα των παικτών, του Γκάλη δηλαδή, και δεν είναι δικιά του ομάδα. Το κατάλαβες. Ρε φίλε, για ποιο... ενώ ο Ιωαννίδης που είχε παικταράδες, δεν είναι κομπλεξικός. Είναι ανοιχτός άνθρωπος ο Ιωαννίδης. Εντάξει, ο άλλος είναι κομπλεξικός, είναι και κακός άνθρωπος ο πολίτης. Όχι κομπλεξικός, βρε αρχικομπλεξικέ. Αν δεν ήταν ο Γκάλης θα έπαιρνες Euro το 87 εσύ, αρχικομπλεξικέ. Πού θα πήγαινες? Εάν δεν ήταν ο Γκάλης. Και στο λέει άνθρωπος που μισεί τον μπάσκετ. Δεν το γουστάρω τον μπάσκετ. Αν δεν ήταν βρε κομπλεξικέ πολίτη. Κομπλεξικέ πολίτη ο Γκάλης. Θα έπαιρνε Euro. Και γιατί δεν, είπες. Και γιατί η ζωή λέει είναι και του κάνανε το Βασιλακόπουλο που τον κάνω στον πύργο της Ηλίας. Γήπεδο με το όνομά του. Τον Κεντέρι που δώσανε πλοίο, δηλαδή το όνομά του κακό. Άσε τον Κεντέρι, είναι άλλο άθλημα. Δεν κατάλαβα. Καλά κάνανε και του δώσανε όνομα το πλοίο. Ναι, και τώρα που τον πιάσανε. Και μη βγήκα. Τι το πιάσανε. Τι τον πιάσανε. Τι τον πιάσανε. Τι τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε ντόπα. Γιατί οι άλλοι τι είναι. Καθαροί. Τον πιάσανε. Οι άλλοι τι είναι. Τους πιάσανε. Οι άλλοι τι είναι. Τους πιάσανε. Μα γιατί τους ελέγχουνε. Εσύ πες. Εγώ λέω δεν τους ελέγχουνε. Ναι, μισό λεπτό. Εγώ το λέω δημοσίως. Μισό λεπτό. Εγώ λέω τους Αμερικανούς δεν τους ελέγχουνε. Μισό λεπτό. Εσύ βγες δημόσια και πες ότι οι Αμερικανοί είναι ντοπαρισμένοι. Βγες. Λέω δεν ελέγχουνε. Όχι. Λέω δεν τους ελέγχουνε. Α, ένα λεπτό. Είμαι σαφής και προσέχω. Τα λόγια σου, τα λόγια σου. Μπορείς να το πεις το παρισμένο τον Αμερικανό. Σε κανένα χαζό παιδάκι θα μιλήσεις. Λέω τους Αμερικανούς δεν τους ελέγχουν. Ναι, αλλά εγώ τον Κεντέρι μπορώ να το πω τον παρισμένο. Το κατάλαβες. Εγώ λέω το Κεντέρι ήταν μάγκας και τον κυνηγούσαν 7 μαύροι. Και αυτό ενόχλησε πολύ. Ναι, φίλε, το ξέρω. Και, αυτό, και το θαυμάζω και τώρα. Το θαυμάζω. Γιατί λέω πρωταθλητισμός αγγελικά πλασμένος δεν υπάρχει. Ναι, μπράβο. Εσύ έχεις ένσταση σε αυτό που λέω. Καμία. Γιατί να μην το θαυμάζω, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πολύ. Αφήστε το ντόπινγκ ελεύθερο. Μπράβο. Για ποιο λόγο να υπάρχει ντόπινγκ. Τα ναρκωτικά να τα αφήσουν ελεύθερα. Και τα ναρκωτικά αφήστε ελεύθερα. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα. Γιατί για τα πουλάνε ακριβά και να γίνονται οι ματσακονιές. Άντε ρε απατεώ. Πώς φαίνεται ότι είσαι παπανδρεϊκό έργο. Πώς φαίνεται ότι είσαι. Άμα σου πω τώρα τίποτα. Πασοκοφέρνη ρε. Το βίντεο να σου καεί κανονικά. Το βίντεο, ρε, να σου πει το κεφάλι και να βγάζει μαλλιά. Ρε. Να γίνει σαν το Φελαϊνί. Πασοκουρουφιάρε να πούμε. Ούμορη βαρβάρα τροχονόμε. Ασυνόμε βαρβάρα. Τροχονόμε βαρβάρα. Για να καταλήξουμε, είναι κομπλεξικό ο πολίτης. Βγάζει κόμπλεξ. Κομπλεξικό μπορεί να μην είναι. Εγώ το λέω κομπλεξικό. Βγάζει όμως. Είναι κόμπλα. Άρα το 92 που ο Γκάλης σταμάτησε δικαιώνεται. Το. Μετά τη συμπεριφορά του πολίτη δικαιώνεται τον Γκάλης. Μετά από αυτό που βγάζει το 2016 ο πολίτης, ναι, δικαιώνεται για τον τρόπο που σταμάτησε ο Γκάλης το 1992. Όχι. Πόσο χρόνο ήταν ο Γκάλης το 1992? 35. Όχι.
Όχι. Άκου του λέω. Τι άκου σου λέω. Τότε γιατί δεν έδιωξε ο Άρης. Βιολογικά μπορούσε. Ρώτα το φίλο σου, το Μητρούδη. Ο Μητρούδης μου είπε ότι πέστε ό,τι θέλετε στο ραδιόφωνο, μη με πείτε ότι έδιωξε τον Γκάλη. Ο Γκάλης δεν ήθελε να μείνει στον Άρη με τους όρους τους δικούς. Επιθυτίας του έφυγε. Σου λέω ότι απαντάει ο Μητρούδης. Ο Μητρούδης λέει. Γιατί εγώ μίλησα με τον Μητρούδη. Λέω τον έδιωξες. Μου λέει όχι. Λέω τότε τι έγινε. Μου λέει ήθελα να τον κρατήσω με τους δικούς επειδή μου. Επειδή στα μάτια μου. Ναι. Του τόπα και του Θεόφουλου. Ναι, τι εντάξει. Επειδή στα μάτια μου είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής, όχι μόνο μπασκετουλίστας, όλων των εποχών, χρεώνεσαι το ότι η επιθυτία σου έφυγε. Τέλος. Αυτός έπρεπε να κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Τέλος. Έχω άλλο τρόπο σκέψη. Λάθος είσαι. Έχω άλλο τρόπο σκέψη. Απαντήσω... Αυτό δεν σημαίνει να το κρεμάσουμε κιόλας. Θα σου απαντήσω το εξής. Συμφωνείτε κύριε Πολίτη. Όχι. Έπρεπε να κλείσει την καριέρα του εκεί. Θα σου απαντήσω το εξής. Δεν έκανε εκεί. Θα σου φέρω δύο παραδείγματα. Κάνετε λάθος. Ο Γκάλης τελείωσε βιολογικά. Δεν ήταν αυτός που ήταν. Καλά έκανε και τον έδιωξε αν τον είπε. Εσύ σκέφτεσαι κοινικά. Όχι, σωστό τι, είναι αυτό. Όχι, θα σκεφτώ ρε κόκκινε. Παράγοντας είμαι. Έτσι. Έχω εγώ μια κινηματογραφική εταιρεία. Υπάρχει άλλο. Περίμενε ρε. Υπάρχει το άλλο. Πάει να πούμε ο Γαρδέλης. Πάει ο Γαρδέλης. Σταμάτα. Πάει ο Γαρδέλης. Πάει ο Γαρδέλης να γυρίσει ταινία. 55 χρονών. Γέρος. Την τσάντα και κοπάνα, ξέρω εγώ. Ρόδα τσάντα και κοπάνα. Ναι, το νούμερο 2. Και τι λέει στο σκηνοθέτη, ρε παιδιά. Του λέει θα παίξει, λέει και εσύ. Ναι, λέει θα παίξω, λέει θα παίξω τον καθηγητή. Ωραία, πολύ ωραία. Όχι, λέει θα παίξω τον μαθητή. Ποιο μαθητή, ρε ηλίθιε, να παίξει 55 χρονών. Είναι δυνατόν 55 χρονών να παίξει τον μαθητή. Δηλαδή πάει η φόν σου και να την πει ο Φίνος, να σηκωθεί ο Φίνος και να παίξουν το κορίτσι με το άλογο. Και να πάει η φόν σου 78 χρονών να κάνει το κορίτσι που ήταν πάνω στο άλογο. Ρε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Πάτε, πάρε το χαμπάρι. Ο χρόνος φθείρει. Ο χρόνος μας παίρνει και μας στέλνει στα μνήματα. Διαλυόμαστε, γινόμαστε στάχτες και έρχονται οι άλλοι. Πώς θα γίνει τώρα. Άκου μήνυμα. Αλλά ο πολίτης είναι κομπλεξικός. Τέλος. Αρχικομπλεξικός θα έλεγα. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Πολύ ωραία παρατήρηση του Γιάννη του Λαγού. Μ' αρέσει όταν κάποιο το. Ποιο είναι ο Γιάννης ο Λαγός. Φίλος ο Κρατής. Λέει: Γρηγόρη, πιστεύω πως κάνει λάθος για τη Γαλλία. Ο Ντεσάμπ έχει φτιάξει μια ομάδα που μπορεί να πάρει αποτέλεσμα από τις μεγάλες ομάδες και θα δυσκολεύεται με τις μικρές. Επίσης, αν παρατηρήσει, οι Γάλλοι ακόμα στις άσχημες και σκανές χρονιές τους είχαν δυσκολίες με αντιπάλους χαμηλοπτέρου επίπεδου. Πολύ ωραία παρατήρηση. Θα το δούμε αυτό. Εσείς κόκκινε, γιατί σηκώσετε σημαία με τη Βόρεια Ήπειρο. Τι δουλειά για τώρα σκεφτήκατε ότι η Βόρειος Ήπειρος είναι δικιά σας. Γι' αυτό και οι Αλβανοί ανέβασαν αυτό το πανό. Ρε εσύ λέτε οι Αλβανέ, η Βόρειος Ήπειρος, γι' αυτό λέγεται Βόρειος Ήπειρος, γιατί είναι ελληνική. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά, γιατί είναι ελληνική. Ναι. Το κόμπλεξ μας με τους Αλβανούς εχθές. Δεν υπάρχει. Στον γκολ των Γάλλων. Δεν κατάλαβα. Μπορείς να μου το βγάλεις. Απαντάω το συνέστημά μας. Τον Αλβανό φίλο, ο οποίος λέει, και αυτό έγινε όχι τώρα, έχει χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ζητά προγνωστικά για σήμερα, θα τα δώσουμε. Μάλιστα. Ο αεξής ο Νίκος λέει και εμένα αν με κυνηγούσαν λεφτά μαύρη πρώτος θα έβγαινε θέλοντας και μη. Ναι. Καλό. Καλό. Γεια σας παιδιά λέει και καλή ακρόαση. Καλή ακρόαση σε σένα. Γρηγόρη τα γήπεδα του Παρισιού λέγονται Stade de France ή Saint-Denis. Saint-Denis όχι. Όχι. Saint-Denis είναι η περιοχή η Μάνο Γιαναράκη. Saint-Denis είναι η περιοχή. Έχεις πάει εσύ, και Parc de Prince. Ναι, σωστά. Εκείνη το γήπεδο πάρει, φυσικά. Σε διορθώνω για να μην υπάρχει. Saint-Denis είναι η περιοχή. Saint-Denis είναι η περιοχή. Είπαμε, μα το πες, θα το κάνει θέμα τώρα. Το είπαμε. Το διορθώνω. Saint-Denis και Saint-Denis. Επειδή δεν ξέρει να μιλάς γαλλικά για αυτό. Ενώ εσύ ξέρει να μιλάς γαλλικά, έχει γαλλική προφορά. Ζιμπά. Ζιζού. Εκλέχ. Ζιώθητε εγώ. Βλαμμένος. Καταρχήν από τη Μούρη σου, άμα πα στη Γαλλία, θα καταλάβουν ένα γουρούνι έχει η Γαλλία, τον Ζεράρ Ντερπαρτιέ, και δεύτερο γουρούνι θα σου να εσύ εκεί πέρα. Είναι δυνατόν. Γουρούνια. Εγώ ρε φίλε, όταν πήγα στη Γαλλία. Πότε πήγε? Το 2000. Τι έκανε εκεί? Τι σε νοιάζει. Όταν πήγα στη Γαλλία, ναι. Όλοι οι Γάλλοι θέλουν να βγουν φωτογραφία μαζί μου. Όλοι. Εσύ πέρασαν για το γιο του Ζεράρ Ντερπαρτιέ. Γιατί? Γουρούνι. Στον κόσμο γιατί. Πού γιατί? Τι του έκανα. Τι του έκανε. Τι πλάκα του έκανα. Τι του έκανε. Τι πλάκα έκανε στους Γάλλους. Τι τους είπες. Δήθηκα ο Βελίξ. Δήθηκες. Ο Βελίξ. Ερχόταν να βγουν φωτογραφίες μαζί μου. Είχα γίνει ατραξιόν. Ατραξιόν. Μέχρι και ο αστυνομικός διευθυντής και λέω με σχέκλουζο ο αμφωτοπλής. Ήρθε. Τι μου λέτε. Ξεκινούσε το παιχνίδι.
και ο σκηνοθέτης αντί να δείξει τη σέντρα έδειχνε εμένα πάνω στο κλαδί να χοροπηδάω. Πώς άντεξε αυτό το κλαδί είναι μια άλλη ιστορία. Με τη στολή του Ευελίξ. Δεν μου λες, ναι. Τότε κυνηγούσατε κανένα παράγοντα όπως ο Παπαθανασάκη, όχι. Ο Ηρακλής ήταν τότε επιμητηλινέου. Ναι. Α, ναι. Τότε που σας δάνκωνο κυράστας δεν κάνατε τίποτα, ε. Χαϊβάνια, Ερακλειδής. Αχαϊβάνια. Πες ό,τι θέλεις. Τι να πω, ρε. Εγώ πλήρωσα και πήγα. Σας δάγκωνο με χάρια. Τον μάνατζερ εκεί, ο συγχωρεμένος ο κυράστας, σας δάγκωσε και τα τούβλα του Καπτατζόγλιο. Με κοινό. Τι να σε πω, ρε, κόκκινε αυτή η πόλη, ρε. Άντε, τράβα. Από τη στιγμή που συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Ναι, τι είναι. Άστο να πάει στο. Και ο Πατακός, πώς το λένε, και ο Παπαδόπουλος συγχωρέθηκε. Μάξω να λέω. Και ο Παπανδρέος συγχωρέθηκε, δηλαδή. Και τι έγινε, δηλαδή. Επειδή συγχωρέθηκε αμαρτίες δεν έκανε. Πώς δηλαδή. Τι μάχουσες να λέω τίποτα. Αλλά αφήσατε τον κυράστα εκεί να σας δαγκώνει και κυνηγούσατε τον Αναστασιάδη. Τέτοια χαϊβάνια. Αν θυμάσαι, ναι, ναι, ναι. Κυράστας και Μυτιλινέος, ναι, είχαν συμβόλαιο να μην πουν τίποτα ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη. Σοβαρά μιλάς. Και για ποιο λόγο έγινε, ναι, αυτό το συμβόλαιο. Εγώ δεν έχω κανένα συμβόλαιο να μην μιλήσω όμως. Ναι, αυτό που λες όμως. Τι είναι. Λες ότι δάγκωσε. Τον δάγκωσε, το δάγκωσε με τα ούλα τον δάγκωσε. Τι να σε πω, ρε, φίλε, okay, και εσύ πήγες και έκανες τον Οβελίξ. Άντε ρε γουρούνι, φύγε από εδώ. Για να κάνω. Φύγε εδώ ρε. Τάταρε να πούμε. Την πλάκα μου έκανα. Γούσταρα και το έκανα. Σα δάγκωνε ο κυρά και εσύ έκανε την πλάκα. Όχι, επειδή μιλά για Γάλλου. Εμένα οι Γάλλοι με αγαπάνε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αεξής 21 κόκκινη άκη θα τον πουλήσει το Σιμόε, τι βλέπει. Γιατί, δεν... γιατί να τον πουλήσει το Σιμόε. Όχι, ένα πράγμα θα σου πω. Γιατί. Αεξή μου, θα σου πω το εξή. Θα βρει άλλο καλό κόφτη εκεί πέρα. Εξάλλη. Άλλο θέλω να σου πω, ρε φίλε. Στα λεφτά που ακούω δεν υπάρχει περίπτωση να τον πουλήσει. Ποιο. Μπορεί ο Τίγρη να μην βάζει, αλλά χαϊβάνι δεν είναι. Ξέρω ότι με τα λεφτά που κοστίζει ο Σιμόες δεν θα ξαναβρει το ίδιο καλό παίκτη. Μπορεί, σωστά μιλάς. Αν έχει έρθει όμως μια μεγάλη προσφορά, τότε μπορεί και να τον πουλήσει. Γιατί τα πάντα πουλούνται και τα πάντα αγοράζονται. Και αυτό που θέλω να καταλάβετε όλοι είναι αυτό το οποίο και εγώ με τον Κωστή αργήσαμε να το καταλάβουμε, ότι οι ομάδες είναι τίποτα άλλο πέρα από εταιρείες. Και λειτουργούν ως εταιρείες. Τίποτα άλλο. Και επειδή είδα αρκετές αντιδράσεις και επειδή νομίζω ότι εδώ έχουμε συμπάθειες ή αντιπάθειες. Είδα πολλές αντιδράσεις για τον Τζιλιανίδη από τους οπαδούς του Ηρακλή. Τι έκανε, τι είπα. Τον βρίζαν προδότη, φύγε, ναι, και. Καλά, εξηγήθηκε. Και έφυγε. Να τελειώσω. Να, τι, ποιος, δεν σε διακόπτω. Ποιος τολμάει. Εγώ λέω, παιδιά, ναι, συγγνώμη. Το παιδί. Ξέρετε, στον Ηρακλή να παίρνει κάποιο εκατομμύρια ή χιλιάδες. Δεύτερον. Ποιοι είναι αυτοί, οι κομμουνιστές, οι οπαδοί του Ηρακλή. Ρεσί, καλά. Λένε τον Τζιλιανίδη. Ο οπαδός. Το... Ναι, τι οπαδός. Ο οπαδός έχει συναισθηματική φόρτιση. Αλλά. Αλλά. Αριστερή λένε. Να τελειώσω. Να τελειώσει, ρε. Λέω ότι. Ναι. Όταν αυτός βιοπορίζεται από αυτό το πράγμα. Να τον ταΐστε εσείς. Άντε πες το. Είναι ευγένεια θα μιλήσεις τώρα. Στο κεφάλι. Τι να δώσεις το κεφάλι. Ευγενικά θα μιλήσεις. Μιλάω όπως μιλάω. Είναι απλήρωτος. Το ζήτησε η Τρίπολη και έφυγε. Προδότης είναι. Να το μαζεύατε τα λεφτά του, τα δίνατε εσείς. Δηλαδή δεν φταίει ο Παπαθανασάκης που τους έχει απλήρωτους και τους κάνει και τους δείχνει και τους βγάνει και όπως λέει το παιδί δεν το ξέρω. Τον έκοψε και μεταγραφή στο εξωτερικό. Ποιο θα πάει στο εξωτερικό, ήταν ήλιο να πάει στο εξωτερικό. Ποιο? Ο ίδιο, ο Τζιλιανίδης. Άντε το φλόρο που θα πάει στο έτσι, εξωτερικό. Έτσι, έτσι. Άντε βρε το φλόρο έτσι, τώρα. Πού, δεν ξέρω. Για καμιά Τρίπολη, εντάξει, καλό. Άλλο θέλω. Το φλόρο να πούμε. Λοιπόν, συγγνώμη, επειδή ο άλλο θέλει να βιοποριστεί και θα τον βρίσουμε. Ποιο θα τον βρίζει. Δεν έχουν δικαίωμα για παίκτη. Όλη η ομάδα να φύγει δεν μπορεί να πει τίποτα κανένα. Προβότη Τζιλιανίδη. Κουβαρντάδε εσεί. Λοιπόν. Προβότη. Τον κράξαν όμω. Γιατί τον κράξαν. Γιατί όταν φεύγει κάποιο παίκτη, το κράζουν. Ναι, οι άλλοι που. Σαν οπαδί. Σοβαρά. Δεν έχει υπόψη, ναι, από οπαδικέ συμπεριφορέ. Τι λε, μωρέ. Όταν λέει είμαι αριστερό, είμαστε αριστεροί, λέει. Και θα πάει με τον εργαζόμενο ή με τον εργοδότη. Τα έχετε μπερδέψει. Σαν το δικηγόρο του Ανδρώνη. Κομμουνιστή, δικηγόρο. Γίνονται ρε αυτά τα πράγματα. Ρε. Τι να σε πω. Πεινά. Τελιβερά και θα ξαναφά. Μπε τώρα στο delivers.gr. Επέλεξε το εστιατόριο που θες στην περιοχή που σε βολεύει και κάνει την παραγγελία σου online στο λεπτό, εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Γεια σου ρε Ρόκυρα αυτό που λέει. Εσένα σκέφτομαι τώρα, σας κοινιά, δώσε λίγο. Το φαντάζεσαι έτοιμο να δώσουμε αγώνα μπόκ, δώσε λίγο. Το όχι όμως. Το όχι ρε φίλε. Εγώ δεν το έχω. Μόνο για τάκος του μπόκ. Μια χαρά είσαι. Προς τα σουτζουκάκια έξω το. Φαντάζεσαι να κάνει να γυμνάζεται. Να αντιμετωπίσει την αρκούδα. Ο Ζαμπίδης είναι πιο μεγάλο. Όχι ρε φίλε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, το 23-10-90-90-90 είναι δικό σας. Η δεύτερη είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι
φροντίζουν εύκολα και γρήγορα και οικονομικά να βρείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο ανταλλακτικό. Από έναν καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή με 150 ευρώ. Τηλεφωνείτε στο 18133 ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σε 955 κενό. Το μήνυμά σου το 54-340. Και πριν περάσουμε στους πρώτους φίλους ακροατές, να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει να ξέρετε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή ταχυτήτων ίντερνετ στο σπίτι χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster. Τώρα για πρώτη φορά μια υπηρεσία συνδυάζει ταχύτητα του σταθερού ίντερνετ με ταχύτητα του mobile ίντερνετ στο σπίτι για να σερφάρετε όλοι ταυτόχρονα, να βλέπετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση, να κάνετε download και upload μεγάλων αρχείων χωρίς καθυστερήσεις. Αποκλειστικά στα προγράμματα Κοσμοτέ Home Double Play με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα. Τα 3 εντάρια δικά σας. Τέσσερις βλέπω στον αμονή. Άλλους δύο θέλουμε. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το να. Τι κάνει, μόλα να δώσε μας. Δόξα τω Θεώ. Έχεις τίποτα εγκάβματα. Εγώ καθόλου όχι, φίλε. Και δεν θα είχα ποτέ μου ανάμειξη με τέτοια πράγματα. Μην τέλες στον αέρα. Όταν υπάρχει μια αστυνομική έρευνα, θέλω να είσαι λίγο πιο έξυπνος. Θέλω να πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι όταν σπέρνεις τι ελευθερίζεις ανέμους, δυστυχώς. Και ότι ίσως και αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα προς το μεγαλομέτωχο, ότι δεν υπάρχει δρόμος πλέον για αυτό να διαβεί στον Ηράκλειο. Πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά άμεσα. Σε ποιον? Σε οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Διαχειριστής είναι. Όχι. Σε ποιον. Σε ένα νέο διαχειριστή. Ποιον? Να σε απαντάω εγώ. Όνομα έχει. Ναι. Ποιος? Ραπτόπουλος. Δεν θα βάλεις φράγκο. Διαχείριση θα κάνεις. Κατάλαβες, σε λέω. Δεν εξετάζω το όνομα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος θα ηγηθεί της κατάστασης που έχει περιέρθει η ΠΑΕ Ηρακλής. Θα πρέπει να δούμε ότι οι παίκτες που φεύγουν, ναι μεν έχουμε δίκιο και όσον αφορά στην περίπτωση του Τσιλιανίδη ως οπαδί, ότι ναι, είναι ένας άνθρωπος που συνδέει δύο εποχές και ίσως θα έπρεπε να κάνει λίγο περισσότερο υπομονή. Αλλά ως εργαζόμενος έχει απόλυτο έχει το δικαίωμα να το κάνει και πολύ σωστά έκανε και το έπαιξε. Το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο. Από αυτά τα δύο. Για να είμαστε σωστοί. Και όποιος έχει δικαίωμα, του χωστάνε λεφτά και έχει το δικαίωμα προσφυγής και θέλει να κάνει προσφυγή, είναι δικαίωμά του. Αριστερέ μου άντρα. Δεν έκανε προσφυγή. Όχι, το ξέρω. Όποιος λέει άλλος έχει το δικαίωμα προσφυγής και θέλει να το παίξει, είναι δικαίωμά του και μπορεί να το κάνει. Δυστυχώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπογράφονται κάποια συμβόλαια και λέμε ότι εσύ θα πάρεις τόσα, αυτά πρέπει να τηρηθούν. Δυστυχώς. Ασχέτως αν ο άλλος μπορεί να τον πάρει σαν τον Λαζάρ, να του πεις ότι θα πάρεις 80 χιλιάρια και θα παίξει 4 μάτς. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι δυστυχώς. Πρέπει να μάθουμε ότι και αυτά είναι και μια προτροπή που έχω κάνει ανέκαθεν σε οποιονδήποτε έχω βρεθεί και ήταν υπουργός αθλητισμού, ότι αν θέλετε κύριε να καθαρίσετε το ποδόσφαιρο, είναι απλό. Θα πρέπει να θεσπίσετε νόμους εκτός από τους οπαδούς και στους επιχειρηματίες, στους επενδυτές, στους αυτούς, ότι ξέρετε τι, στη θητεία σου ό,τι χρέη κάνεις, ό,τι ανοίγματα υπάρχουν, είσαι υποχρεωμένος να τα καλύψεις ο ίδιος και να αφήσεις την ομάδα με μηδέν χρέη. Με μία απλή κουβέντα για να είμαστε δίκαιοι με τους υπόλοιπους. Να ρωτήσω κάτι. Ένα τελευταίο θέλω να πεις και το τελευταίο. Με αυτούς οι οποίοι βρίζουν τον Τσιλιανίδη, τι τους απαντάς? Τι τους απαντάω? Το λένε προδότη. Ωραία. Τον θεωρείς προδότη? Σαν οπαδός, ναι. Γιατί ρε φίλε? Σαν εργαζόμενος όχι. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Διαχωρίζω τις δύο έννοιες και θέλω να πω και το τελευταίο. Σαν κομμουνιστής λέει καλά έκανε. Σαν οπαδός λέει δεν έκανε καλά. Έχει κοινωνιολογική σύγκρουση έχει τώρα μέσα. Όχι, δεν έχω. Εγώ λέω γιατί καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές. Θέλω να δείξω κάτι. Βγήκε ο κύριος Πλάτερ, γιατί θέλω να εξηγήσω επιτέλους ότι αυτό που λέμε ότι κάποιοι είμαστε εναντίον αυτού που λέγεται μοντέρνο ποδόσφαιρο. Βγήκε ο κύριος αυτός και είπε σε δημοσιογράφο, λέει κύριε Πλάτερ, έχετε δει λέει ποτέ ή έχετε λέει διαπράξει ποτέ λέει παράνομη κλήρωση, δηλαδή να είναι στημένη. Λέει εγώ λέει προσωπικά λέει όχι. Άλλος. Αλλά έχω βρεθεί λέει σε κλήρωση. Στην οποία λέει αφορούσε η Ιταλική ομάδα. Έλα τον παππού τώρα, το έχουμε γράψει στην εφημερίδα. Έκλεισε, ναι, εντάξει. Πάμε. Τον παππού τώρα, έχει αλέψει τώρα που δεν είναι στη. Πάμε γρήγορα, δεν είναι ο χρόνος. Παρακαλώ. Καλημέρα, ναι. Καλό μεσημέρι. Νάτος. Γεια σου, γιατρέ.
Κωνσταντίνε Ραπτόπουλε, να σε ρωτήσω, τον γκολ της Σλοβακίας το 1-0 το είδες? Όχι, τη Σλοβακία δεν την είδα, είδα τα άλλα δύο. Ναι, άμα το δεις, ο Βάης... Α, συγγνώμη. Όλο το παιχνίδι. Για τη Ρωσία μιλάς. Ναι, το είδα, ναι, το είδα, ναι. Ναι, είδες ότι ο Βάης έβαλε τον γκολ και κάπου το αφιέρωνε, κάτι έδειχνε το δάχτυλο, κατάλαβες που έδειχνε. Πού έδειξε, τον κόκκινο? Τη Βροντού έδειχνα, αγόρι μου, στον Τζόρνταν τα φιέρω. Α, τη Βροντού. Επαγωθεί. Τότε με το στόχ. Άιντε. Μου βάεις. Πόσα χρόνια, χρόνια περίμενε για τον καρφό τη, είναι αλήθεια. Μια μικρή πληροφορία για το Γαρδέλη που είχε πει. Εγώ αυτό που είχα διαβάσει ήταν ότι ήθελε να κάνει το μαθητή. Ναι, ρε. Αλλά ένα μαθητή ο οποίο επί 35 χρόνια δεν έπαιρνε αποζητήριο. Βρε, και το μαθητή ήθελε να κάνει τώρα. Δεν ήθελε να κάνει τον καθηγητή τώρα, γιατί δεν μπορούσε να τελειώσει. Έλα ρε το σάχλα τώρα, είναι δυνατόν. Να πω, να είμαι εγώ σκηνοθέτης και να με πει ο άλλος 55 χρόνια να κάνω το μαθητή. Φύγε, παιδό θα τον πει καραγκιός. Δεν πειράζει, πάμε στα ποδοσφαιρικά στα σβέρτα. Στον όμιλο της αγαπημένης μου Αυστρίας, τα αγαπημένης εισαγωγικά. Θεωρώ ότι τώρα είναι η ώρα να δεις ποιο σενάριο σε βολεύει για να ποντάρεις με προοπτική. Εγώ θεωρώ ότι ο Φερνάντο θα τους κερδίσει τους Αυστριακούς. Πορτογαλία-Αυστρία, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή γύρω στα 80-85. Να τον παίξουμε δηλαδή. Θεωρώ ότι οι Ούκροι δεν κερδίζουν τους Ισλανδούς. Ναι. Όχι, ρε, που το όποιον αρέσει αυτό το σενάριο, μας οδηγεί το ότι το Ισλανδία, την επόμενη εβδομάδα, το Ισλανδία-Αυστρία έχει μονόπλευρο ενδιαφέρον. Γιατί η Αυστριακή είναι έξω. Και αυτή τη στιγμή η νίκη της Ισλανδίας δίνει 3,80-3,85. Σε όποιον αρέσει αυτό το σενάριο και θα ψωνίσει η Ισλανδία, πρέπει να το κάνει τώρα. Δεν πρέπει να το κάνει αφού χάσει η Αυστρία από την Πορτογαλία, αν θεωρεί ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Εγώ προσωπικά το ψώνησα αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Γιατί αν περιμένω να, το Ισλανδία-Αυστρία. Με την Ισλανδία να, είναι, να καίγεται να κερδίσει και την Αυστρία στο, να πω έτσι, διακοπές, ο Άσος ήταν στο 1,80. Τώρα είναι στο 3,80. Θέλεις λεφτά? Δώσε, πάντα. Λοιπόν, με εμπιστεύεσαι? Oh. Εξαρτάται τι θα μου πεις. Over 3,5 και η Αγγλία και η Γερμανία. Οπα. Μαζί σου. Over 3,5. Όχι παρακάτω. Μαζί σου 100%. Τα άλλα δεν αξίζουν. Μαζί. Ό,τι άλλο και να μου πείτε από τα παιχνίδια αυτά δεν αξίζουν. Over 3,5 και αν πει. Βλέπει γκολ, γκολ και στα δύο. Ναι. Έτσι, ναι. Μπράβο. Άρα τότε είμαστε πολύ ωραίοι γιατί αυτό σκέφτομαι να παίξω κι εγώ. Γκολ, γκολ και over 3,5. Επειδή το γκολ, γκολ πληρώνει χαμηλά. Και τα δύο δεν μπορεί να βάλει ένα. Εδώ πέρα μπορεί. Ναι, εδώ δεν μπορεί. Εδώ μπορεί να βάλει άσο και over, διπλό και over. Ακόμα όχι, είμαστε. Δεν κατάλαβε. Παίζω το ένα ματ over 3,5 και γκολ, γκολ το άλλο στο ένα δελτίο. Και τα αντίστοιχα στο δεύτερο δελτίο. Α, μπορείς, ναι, αυτό μπορείς. Απλά λέω ότι τα δύο παιχνίδια για μένα είναι και γκολ-γκολ. Δηλαδή, το over 3,5. Παιδιά, καλή εκπομπή. Να σε καλά, 3,35 δίνει η Αγγλία, Ουαλία. Και η Γερμανία το over 3,5 δίνει 2,45 κοστί, αν ενδιαφέρεσαι. Μάλιστα. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ρε. Ρε, καλό στο να. Τι κάνετε? Γελούσα πολύ με αυτό που έστειλες. Πολύ ωραίο. Μία κουβέντα επιγραμματικά για αυτό που συζητούσατε την προηγούμενη ώρα και μετά πάμε στα του Τίγκρη, τα δικά μας. Να πω μια ατάκα από έναν που είναι κοντά σε σένα. Ναι. Βέβαια, από την Αδελαίδα στείλει το μήνυμα, λέει, πες του Φαλακρού, λέει, ότι επί Ζισκάρντεστεν πήγαν οι Γάλλοι, λέει, και ρώτησαν το Φούρναρ, λέει, παραβού Φρανσέ, και λέει ο Κοζανίτης, βρεούς από δονό Φραζέλα, βρεσέ. Ναι, γελάσω τον Μπούζο. Λέγε, ρε κρύε, λέγε. Αυτό που λέγατε. Εάν πας στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ μια χώρα που δεν θυμίζεται για τον αθλητισμό ή για το ποδόσφαιρο ή για το μπάσκετ, και ρωτήσεις το 87 ποιος πήρε το ευρωπαϊκό, θα σου πούνε η Ελλάδα του Νίκου Κάλλη. Έτσι. Και αν ανοίξεις το λεξικό και δεις τη λέξη πουθενάς, δίπλα έχει φωτογραφία αυτού του πολίτη. Έτσι. Ουδέ σχόλιο. Κομπλεξικός του κομπλεξικού, ο αρχικομπλεξικός ο πολίτης. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας φίλια εκτή, αδερφέ, σύντροφε. Ο Πασοκτσής ο πολίτης. Άμα δεν ήταν ο Γκάλης, θα έπαιρνε γιούρο το ταγάρι. Αλλά ο Γκάλης είναι χαμηλών τόνων. Έπρεπε να είμαι εγώ ο Γκάλης. Να έχω κάνει αυτά που έχω κάνει. Του άντερε σουρωμενάκια φύγει από εδώ πέρα. Πού να κάνω γήπεδο. Ένα μπουκάλι ουίσκι δεν κάνει κάτι φίλη. Παλιο σουρουκλεμέ να πούμε. Πώ? Παλιο σουρουκλεμέ. Σουρουκλεμέ. Άντε φύγει από εδώ πέρα να πούμε. Αϊβάνι του λέγε ρε φίλε. Πάλι καλό, πάλι καλός είναι ο Γκάλης. Ναι, μίλησε ξανά Γκάλης με το Super 3, έδωσε το χέρι του στον, πώς το λένε, στον Μουσάτο το δικό μας εδώ το μεσημέρι. Στο Θεόφιλο. Στο Θεόφιλο, μια χαρά. Αγκαλιές, φιλιά, κακό. Εγώ θα μοίραζα ξύλο, άμα ήμουν έτσι και κτίνος, σαν τον Γκάλη. Σαν και εμένα, ε. Ο Γκάλης λοιπόν έχει ένα, ο Γκάλη του διακρίνει ένα τεράστιο ήθος και θα του συγκρίνω μόνο με τον Τόνι Σαβέλση, με κανέναν άλλο. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα δικά μας, τα του Τίγρη, του Λεβέντη, ναι. Γιατί βγήκε χθες ο σύντροφος και αδερφός Αεκτής
για να τον υπερασπιστεί. Εγώ σε αυτή την εκπομπή τηλεφωνώ εδώ και 2 χρόνια περίπου. Ποτέ δεν έχω χαρακτηρίσει το Τίγρη με καμία άλλη έννοια πέρα το ότι είναι τσιγκούνης. Σκούρις Μαγκδάκ. Δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι άξιος, δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι σωστός επιχειρηματίας, δεν είπα ποτέ ότι δεν είναι μάγκας και ότι δεν ξέρει μπάλα. Το εναντίον και αυτοδημιούργητος. Μπράβο. Και το συγχαίρω και το θαυμάζω. Απλά για το δεν είναι και στη ΣΑΕΚ, της δικάς μου των πρωταθλημάτων, της ιστορίας, των κυπέλων, είναι αυτή τη στιγμή με τις πράξεις του μου αποδεικνύει ότι είναι πολύ λίγος ενώ χρηματικά σε θέμα μεταγραφών και προπονητών. Γιατί έφαγε το Πογέτρε, παιδιά, ο Τίγρης, γιατί ο Πογέτρε ακούσοντας ζήτησε πάρα πολλά λεφτά. Είναι απλά τα πράγματα. Όταν ο Μελισανίδης με διαψεύσει, θα είμαι ο πρώτος που θα δω δημόσια πάλι σε αυτό το ραδιόφωνο και θα του πω είσαι τεράστιος. Αυτή τη στιγμή είναι ένας Σκρούζ Μακδάκ. Εγώ ξέρω δε ποιον Μελισανίδη θέλω. Αυτόν που έπαιρνε στην ΑΕΚ το Χρήστο Κωστή με ένα τηλέφωνο, ενώ το κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Εγώ θέλω τον Μιχάλη Καθάπη στην ΑΕΚ. Δεν θέλω τον Άρη τον Σοηλέδη. Δεν θέλω τον Πιατέλα, θέλω τον Σαβέσκι. Δεν θέλω τον Τζεμπούρ, θέλω τον Δημητριάδη. Δεν θέλω τον Πανανόπες, πώς το λένε αυτόν. Θέλω τον Χρήστο Κωστή, θέλω τον Πιάρτα. Αυτούς θέλω με Μελισανίδη, γιατί μπορείς να τους πάρεις. Άρα γιατί δεν το κάνεις, γιες και πες μας. Σκύλε. Σκύλε. Να τηλεφωνείς κάθε μέρα, όχι μόνο σήμερα. Γεια. Σκύλε. Σκύλε. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Εχθές ακούσαμε τον κύριο της Γαλάζιας Πόλης να προμηνύει ότι ο κόσμος του Ηρακλή βρίσκεται στις επάλξεις και ότι από εδώ και πέρα θα δούμε και δεν μπορεί να πει παραπάνω άλλα. Είδαμε λοιπόν σήμερα να καίγεται το αυτοκίνητο ενός ποδοσφαιριστή παλέ. Όχι, δεν μπορεί να υπονοήσει τέτοια πράγματα. Τι είπε, ρε, μισό λεπτό. Είπε, λέει, προειδοποίησε και δεν μπορεί να βλέπει να καίγεται το αυτοκίνητο. Υπενήσει κάτι προτού αποβανθεί η δικαιοσύνη. Να μάρε, έχω και κάτι... τη δικαιοσύνη. Η κοινή αίσθηση. Άσε τη δικαιοσύνη. Σε παρακαλώ. Άσε με τη δικαιοσύνη, μωρέ. Άντε με τη δικαιοσύνη. Βγάλω τον Παπαγεωργόπουλο έξω. Α, παράτα με ήσυχο. Η δικαιοσύνη. Με τη δικαιοσύνη τα έχει με τον γιατρό. Με όλους τα έχω. Όχι. Τι όχι. Όταν θα λες τα πράγματα. Ποιος γιατρός τον έδωσε τέτοια αθωτική ότι έχει 67% αναπηρία. Έλα ρε τώρα. Σε παρακαλώ. Να είμαι σοβαρή. Τι θα κάνει ο δικαστής. Θα αμφισβητήσει το πόρισμα του γιατρού. Ναι, θα το αμφισβητήσω εγώ. Άσε ρε. Άσε ρε Κώστα. Παρακαλώ. Με εγώ δικαστής. Όχι. Επειδή είσαι άνθρωπος νοήμονας. Ναι, ναι. Τι. Εντάξει. Όλοι με το μυαλό μας μπορούν να κάνουν συνειρμούς. Το πάω σε δικό μου γιατρό. Όπως το Τζαβέλα που έκανε τον τραυματία. Ο φίλος θέλει να κάνει. Στάστα ρε. Το καλαμπούρι. Στάστα ρε. Το καλαμάξια ρε. Σταμάτα ρε κόκκινε με τους δικαστές. Και όντα τα μάξια. Οι άλλοι από την άλλη γειτονιά κάψανε. Του κανελάκι. Τι κατακρίσε. Ποια άλλη γειτονιά κάψανε. Από εκεί μεριά ανατολικά. Ποια. Ανατολικά. Τι πια. Φίλε, δεν ξέρει πια. Πολύ, όχι. Ειλικρινά. Δεν ξέρει. Ειλικρινά δεν ξέρει. Οι άλλοι δικοί σου κάψανε του Σεντελίδη. Ποιοι δικοί μου. Ηρακλήδη, ποιοι την κάψανε του Σεντελίδη. Ποιο του κόψε το Σεντελίδη. Είχε καμιά γκόμενο Σεντελίδη, την παράτησε. Είχε τίποτα συναλλαγέ ο Σεντελίδη με ύποπτα πράγματα. Ένα άνθρωπο ήσυχο είναι, οικογενειάρχη είναι, συνταξιούχο είναι. Τι ποιο του το έκαψε τώρα. Μπορώ να πάρω όρκο. Η Πανιόνη. Ναι, εγώ παίρνω όρκο. Εγώ όρκο δεν παίρνω. Εσύ μην πάρει όρκο γιατί σε χέστη. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Άσε μα τώρα. Είναι ξεφτύλα αυτό ξεφτύλα που έγινε. Ποιοι το κάνανε. Δεν το κάνανε Ηρακλήδη. Ποιο το έκανε. Πανιόνι! Είναι έγκλημα να αδικήσεις. Ποιον αδικείς. Ποιον αδικείς. Του Κανελάκη, το κάψανε αργιανή. Μπορεί να είναι προβοκάτσια. Δεν το κάψανε αργιανή του Κανελάκη. Όχι! Όχι. Όχι. Όρκο προβοκά... δεν παίρνω. Α, τι δεν παίρνεις. Δεν παίρνω. Παρατήστε με όλοι. Έχω μάθει να προσέχω πάρα πολύ. Εγώ δεν να βουτάω τη γλώσσα στο μυαλό πριν πω. Να κατηγορήσω. Να κατηγορήσω. Ναι. Όχι ρε φίλε. Και τι θα πει αργιανή ρε έξυπνε. Και αυτός αργιανός είναι απέναντι. Και ο πίσω αργιανός είναι. Και αυτοί κάψανε αυτοκίνητο βλαμμένε. Χαρήκανε. Χάριγες. Αν χάρηκε λέει. Άντε βλάκα, πάμε στον επόμενο. Αν χάρηκε. Άντε ελαφρά την καρδία. Αν χάρηκε. Άντε έρθουν να σε μαζέψουνε. Εμένα μετά το Θωμαίδη σε να μαζέψουνε. Εμένα τι να με μαζέψουνε. Εγώ 100 αργιανούς. Με 100 αργιανούς που ρώτησα, ξέρεις τι με είπαν. Καλά κάνανε λέει και το κάψαν τα μάξι. 100 αργιανοί. Ένας παοξής δεν μου το είπε. Τι θες τώρα να σου πω. Ότι είστε χέστες εδώ στη Θεσσαλονίκη και τρέμουν τα πόδια σας. Είμαι σαφής. Τι σαφής να είσαι, ρε. Σου είπα ακόμα και έτσι να είναι όπως τα λες. Ναι, ναι. Όταν είναι απρόσωπο αυτό. Ναι, ναι. Περιμένω τον δικαστή, ε. Είναι αλητεία!
Γιατί κι αυτός είναι Αριανός και εγώ είμαι Ηρακλειδέας και άλλος είναι. Δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι Ηρακλειδέας και εσύ πιο Βέλιος σκατόψυχο, εσένα και το Μαζούκι. Αυτό είναι δικιά σου. Ναι, ναι. Εγώ λέω δεν υπάρχει. Να βγει ο Βέλιος που είναι, να πάει στην Νότια. Να βγει ο Βέλιος και να πει ανησυχεί. Γιατί είσαι εσύ και ο Μαζούκης σκατόψυχο. Να βγει να πει αν το είπε ποτέ αυτό πράγμα. Γιατί δεν το είπε. Εγώ θα πει ότι δεν το είπε ποτέ. Τι λες μωρέ. Γιατί λες βλακίες. Τι λες μωρέ. Θα φοβηθεί. Πάμε θα σε φοβηθεί ο Βέλιος εσένα. Σου κάτσε ένα, θέμα... ένα αγούδι. Είναι θέμα από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα. Εσύ φτιάχνει σενάρια ιστορίες. Ναι, ναι. Και ξυπνάει το θεοπηλίκι σου μέσα σου και βγάζεις πράγματα. Η Αθήνα έχει ξεφτυλισμένη και τα μάξια εδώ πέρα. Ένας και τα μάξια στα λουνού. Δεν έχετε αυτά να πει. Ελά εδώ ρε. Να μιλήσουμε σαν άντρες να πούμε να κάνουμε. Ο άλλος και τα μάξια. Ο άλλος κάει και ο άλλος. Ο άλλος ήταν εκβιαστής. Το ξέρεις. Το ξέρω, ναι. Εκβιαστής ήταν. Γιατί ήταν έξω. Γιατί ήταν έξω. Γιατί ήταν οι δικαστές καλοί άνθρωποι. Άσε κόκκινε, πάμε στα θέματα. Άντε, δεν είναι. Τελευταίος για το ημίωρο, ναι. Άντε, άντε. Γιατί ήταν έξω, γιατί ήταν μέσα. Έλα, πάμε. Έλα, παιδιά. Έλα. Ακούγομαι. Γεννήσουμε από Πράγα. Τα πάμε και με τον Κώστα προχτές το βράδυ. Γεια από Πράγα. Το και τον κόκκινο. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Έχω αρκετές φορές, αλλά έχω καιρό να πάρω. Ναι, έχει πάει στην Πράγα ο κόκκινος. Είχε και μια μπουνιά. Στην Πράγα. Είχε παίξει και με βιολιά, το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Φορές. Δεν έπαιξα με βιολιά, ρε φίλε. Πήγα σε ένα εστιατόριο. Είχε πάει σε ένα εστιατόριο. Έπαιξε με γροθιά. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω χτες το βράδυ Κώστα, δεν μπορούσα να σπάρω. Γιατί αυτός που τον βάρεσε πήγε στην Κέρκυρα να κάνει και εμένα μαγκιά. Σε μένα δεν πέρασε η μαγκιά του. Τέλος πάντων, άκου για χτες το βράδυ. Δεν μου λες, όταν ήρθε σε μένα μόνος του ήτανε. Τι ήτανε? Όταν ήρθε σε μένα. Εμένα αν με δίνουνε, άμα με χτυπήσει. Όταν ήρθε σε μένα μόνο. Όταν ήρθε σε μένα μόνο. Όχι. Πώς ήτανε? Χιλιάδες. Θα σου απαντήσω. Εμένα αν έρθει ένας να με βαρέσει με άλλους 10, θα πάω να το βρω μόνο και να το κάνω μπαούλο. Θα του κάνω ζημιά. Okay. Εσύ κάτσε να τη φας. Εμένα αν έρθει ένας και μου δώσει μια μπουνιά. Ξέρεις άλλη... τι έκανα. Τι να κάνεις ρε. Άντε ρε, μην με εκνευρίζεις. Καλοκαιριάτικα και με ανεβάζει την πίεση. Θα σε κάνω να κάνει πρέσβη. Έχουμε δουλειά, μη φεύγει. Έλα φίλε, συνήκη. Λοιπόν, έλα εδώ! Με αυτό που είπε ο Κώστας, Τσέστη! Έφυγε. Ε, Τσέστη! Λέγε ρε φίλε. Πήγε λάθρα, το σπάω το κεφάλι. Το βλάκα. Κάθομαι και τον ανέχομαι. Λέγε ρε φίλε. Λοιπόν, χτες αυτό που είπε ο Κώστας για τους Αλβανούς, χτες το βράδυ, είχε απόλυτο δίκιο. Σουρωμένος είναι, ρε. Το βράδυ σουρωμένος είναι. Όχι. Καλά τα είπε φίλε, δεν ήταν καθόλου σουρωμένος. Πρώτον, οι Αλβανοί είναι πολύ κοντά σε εμάς. Σαν λαός, έχουν έρθει από το 1300 στην Ελλάδα. Βαλκάνοι. Τους έχουν δεχτεί μέχρι το μισό. Βαλκάνοι είναι, φίλε. Ναι, κάποιοι μουσουλμάνοι και οι περισσότεροι γίνανε Ορθόδοξοι. Δεν μπορούμε να έχουμε. Ρε φίλε, με τους Αλβανούς έχουμε 1 εκατομμύριο κοινά από τα φαγητά που μαγειρεύουμε μέχρι τα κλαρίνα που παίζουμε. Με τους Γάλλους, τι κοινό έχουμε. Μισό λεπτό. Θέλω να καταλάβω ότι το πρόβλημα ποιο είναι που υπάρχει με την Αλβανία. Θα σου πω. Αυτά που λέει ο Κωστής για μένα είναι βλακίες. Όχι, ο Κώστας έχει. Αυτά που λέει είναι βλακίες. Εγώ δεν είδα κανένα να πανηγυρίζει. Που έχασε ένα καφενείο, ποντάρα με τα λεφτά που είπε ο Κώστας προχτές το χιλιάρικο, στο ότι τα βάλει κόλλη Γαλλία. Μέχρι τότε ήμασταν με την Αλβανία. Αλλά όταν είδαμε 2,5 φράκα, λέμε πάμε να οικονομήσουμε. Και το φάγαμε. Δεν θα το πανηγυρίσουμε, ρε φίλε. Ρωτάω. Και η Ελλάδα να ήταν κόντρα, γκολ θα φωνάζαμε. Με την τσέπη σου είσαι ή με τη φανέλα. Εγώ προσωπικά, επειδή δεν το είχα παίξει το στοίχημα αυτό, ήμουνα με την καρδιά μου και με την καρδιά μου υποστήριζα τους Αλβανούς και πολύ θα ήθελα να πέρανε το χ και να κερδίζανε κιόλας. Αν δεν το είχα ποντάρει, δεν θα με ενδιέφερε. Ναι. Θα τους χειροκροτούσα κιόλας. Είμαι πάντα με τον αδύναμο, φίλε. Ναι, απλά για να ξέρουμε και την ιστορία μας, φίλε, οι Αλβανοί είναι στην ουσία Έλληνες, τα έχει γράψει και ο Βελόπουλος. Όχι, ο φίλος σου. Έλληνες είναι, δεν είναι φίλος μου. Οι Αλβανοί και τα λοιπά. Φίλος μου. Τον αναφέρεις, λες ο Κυριάκος, ο φίλος σου, ο συντοπίτης σου. Ξέχνατε το φίλο, το παίρνω πίσω, μην στραβώνουμε. Είναι, όχι, είναι ιερή κουβέντα η φιλία. Είναι καλός γνωστός, είναι υπεύθυνος αυτό που κάνει. Ωραία. Ο γνωστός. Φίλε, αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, έχουμε ίδιες απόψεις. Φίλε, έφτασε ο Βαλκάνιος ο Έλληνας να φοβάται τον Αλβανό. Τελειώσαμε. Αυτό είναι έφτασε τραγικό, ο Έλληνας να τρώει γκόλ η Αλβανία και να πανηγυρίζει. Δεν υπάρχει ο πάτος το Βαρέλι έχει πιάσει. Άσε να μην πω. Να καλά, φίλε. Η κομπλεξική τώρα. Φάγανε γκολ οι Αλβανοί και πανηγυρίζαν οι Έλληνες. Οι Αφοί Κωνσταντινίδη προσφέρουν την εκπομπή. Αν θέλεις ανταλλακτικό από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, τηλεφωνείς τώρα στο 18133 και το παίρνεις και με γραπτή εγγύηση. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Τελικά, ο μόνος που ενδιαφέρεται για τα καμένα αυτοκίνητα είναι ο ιδιοκτήτης. Οι υπόλοιποι στα τέτοια τους καταδικάζουν το γεγονός. Αυτός ο Λάκης Παπαϊωάννου, ρε Λάκη, τι φοβήθηκες?
Μην πούνε ότι το έγκαψε εσύ το αυτοκίνητο. Γιατί είχατε τσακωθεί. Ρε, υποκρισία, ρε. Κατάλαβε. Ή καταδικάζουμε το γεγονό. Τι καταδικάζει το γεγονό, ρε. Να πάρει, λέει, τηλέφωνο ο Παπαθανασάκης. Ο Παπαθανασάκης θα πάρει τώρα 200, πάρει δρόμο να φύγει, ρε. Θα φύγει ο Παπαθανασάκης με τα λεφτά του Βέλη στον Καναδά και οι άλλοι θα ψάχνουν να κάψουν τα αμάξι του ξέρω εγώ, του υπαλλήλου της ΠΑΕ, ρε. Τι γίνεται, ρε. Καλημέρα, 6 από το τέλος, καλημέρα. Ναι, καλημέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην πόλη του Ηρακλή. Μήπως έχεις τίποτα εγκάβματα. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Το κατεχοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι. Γιατί ελαφρύ ήταν. Σε ένα λαό που είναι στοχοποιημένος. Τι στοχοποιημένος, μωρά, δεν φαίνεται. Οι άλλοι και τα μάξι του αλουνού. Οι άλλοι και τα μάξι του αλουνού. Άφησε με να μιλήσω. Τι άγγελε, στο τέλος θα κυκλοφορούμε με πυροσβεστήρες, ρε μου. Εάν υπήρχε σε αυτή την πόλη ναι. εισαγγελέας ραδιοφώνου ή αστυνομία ραδιοφώνου, ναι, ναι. έπρεπε να σου να ισόβια. Τι να μου να. Ισόβια. Καλύτερα, θα έτρωγε και τζάμπα. Αυτά τα λέω σοβαρά. Γιατί. Πρόσεξε να ανακαλέσεις. Τι να ανακαλέσω. Να ανακαλέσεις τον όρκο που πήρες, φίλε. Ποιον όρκο. Γυρνάς και λες για τον Ηρακλή αυτό. Γυρνάς και λες, γιατί εδώ παίζεται χοντρό παιχνίδι, κυρίες και κύριοι. Για τον Άρη, ότι το αυτοκίνητο του κ. Καραλάκη το κάψανε οι Αριανοί. Αυτό το πούτε ο ίδιος. Πώς το λες εσύ. Τι πώς το λέω. Πώς το λες εσύ. Με ποιο δικαίωμα εσύ το λες. Γιατί εγώ τι. Εγώ στη γη δεν είμαι. Πού είμαι εγώ, στον πλούτο να είμαι, στη γη είμαι. Ναι, γιατί προσπαθείτε να εξοντώσετε αυτές τις δύο ομάδες. Εγώ, εξοντωμένος είναι. Εγώ τι να εξοντώσω. Ακριβώς, αλλά εσείς συνεχίζετε τον πόλεμο του αφανισμού. Εγώ δεν μπορώ να εξοντώσω δύο μύγες που θα πούμε στο σπίτι μου. Τι να εξοντώσω εγώ. Ξέρετε γιατί το κάνετε. Γιατί το κάνω. Για το μία ομάδα, μία πόλη. Ναι, ναι, έχω συμφέρον εγώ. Κύριε Ραπτόπουλε, δεν μπορείτε να πείτε, ορκίζομαι ότι το κάνω Ηρακλής. Καταρχήν, εγώ δεν ορκίζομαι γιατί δεν πιστεύω στους όρκους. Μα έτσι είπατε. Τα του κόκκινου αυτά τα θρησκευτικά. Όχι δικά μου. Όχι, εσείς το είπατε, κύριε Ραπτόπουλε. Πάρεις όρκο, πάρεις όρκο. Μισό λεπτό. Ναι. Ο κόσμος στη Ηρακλή, λοιπόν, πρέπει να ετοιμάζεται. Πού? Ψυχολογικά για την δεύτερη εθνική. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε τις αλήθειες, λοιπόν, στον κόσμο από σήμερα. Να ετοιμαζόμαστε όλοι για την δεύτερη εθνική. Θα έχουμε και χρέη όλο αυτό το κουρμπανά. Συγγνώμη, χρέη γιατί να έχεις άμα πας. Στάσου ρε Μάνο, άμα πας στην τρίτη εθνική γιατί να έχεις χρέη. Τίποτα, θα γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Ποιανού. Όλων σας. Ο Ηρακλής έφυγε. Πρέπει να παραιτηθεί σήμερα όλο το υπαλληλικό προσωπικό. Ο προπονητής, ο αγαπημένος μου προπονητής, ο Θεός να τον έχει καλά. Οι αγαπημένοι μας παίκτες πρέπει να παραιτηθούν να κάνουν προσφυγές. Ναι, και τι από έγινε. Σήμερα. Και... Εμείς έχουμε πάρει απόφαση ότι θα είμαστε τρίτη εθνική και με τα χρέη, γιατί τα χρέη παραμένουν, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί να, αυτό είναι ωραίο, λέω. Γιατί να παραμένουν. Παραμένουν, έτσι είναι, κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί φρόντισε ο κύριος Κοντονής να καθαρίσει το ποδόσφαιρο, φρόντισε ότι φταίνε οι οπαδοί, έτσι, και μιλάω για όλους τους οπαδούς των ομάδων. Εμείς είμαστε τα καθάρματα, εμείς είμαστε οι αλήτες, εμείς επειδή αγαπάμε την ομάδα μας, δεν ξέρω τι άλλο είμαστε, που δεν είμαστε παρά μόνο, έχουμε μάθει νομική. Έχουμε γίνει δημοσιογράφοι, έχουμε γίνει detective, έτσι, για την αγαπημένη μας ομάδα. Λοιπόν, και δεν φταίνουν αυτοί, οι οποίοι έρχονται, δεν υπάρχουν νόμος για αυτούς, διαλύουν σε ένα χρόνο μια ομάδα, την πετάνε στα σκουπίδια, αυτή είναι η Ελλάδα, κύριε. Μια ζωή θα φταίνει ο παδί, μια ζωή θα φταίνει η φτωχή, μια ζωή θα φταίνει οι συνταξιούχοι. Γιατί? Γιατί αυτοί πρέπει να φταίνε. Θα φταίνε οι άνεργοι. Θα φταίνε, όλοι εμείς θα φταίμε, λοιπόν, τα κομμάτια μας μεταξύ μας τα τρώμε για να περνάνε καλά οι πολιτικοί και οι χίλιες οικογένειες της Ελλάδος και να περνάει καλά η μία ομάδα, μία πόλη. Να τα ευχαριστηθείτε, να τα λούζεστε, συνεισφέρατε σε όλα αυτά κι εσείς, βάλατε το χεράκι σας, άλλοι ηθελημένα, άλλοι όχι. Μπράβο σας, οι οπαδοί φταίνε για όλοι, δεν φταίει κανένας άλλος. Οι οπαδοί είναι οι αλήτες, οι οπαδοί, όλοι εμείς είμαστε σκουπίδια του κερατά. Μπράβο, να χαίρεστε το ποδόσφαιρο, να χαίρεστε την ομάδα σας και να παίρνετε κάθε καλοκαίρι το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Του πήρα απόφαση αυτός. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έπεσε, ναι. 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 Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Λοιπόν, από το μπλε. Ο Αλβανός εγώ, Αρμάντο λέγουμε. Γεια σου Αρμάντο Αλβανέ, πάω ξύστα είσαι. Έχω 20, όχι ρατήσε με. Ηρακλειδέας Αλβανός. Χρόνια, ναι. Να.
έχω 20 χρόνια εγώ, Θεσσαλονίκη, βαρέθηκα να ακούω συνέχεια Αλβάνο Έλληνα. Ο Αλβάνος δεν μπορεί χωρίς τον Έλληνα και ο Έλληνας χωρίς τον Αλβάνο. Πάρ' το χαμπάρι. Ναι. Ακούς κλοπή, Αλβάνο και Έλληνα μαζί. Τι πλάκα μου κάνεις. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Αυτά είναι μαλακίες, με συγχωρείς, που βγαίνει ο ένας και ο άλλος και λέει χαζομάρες. Έχω ακούει να χωρίσω κάτι με σένα. Εμείς οι δυο, τι να χωρίσουμε εμείς. Το πρώτο, ναι. Με τους άλλους. Μ' ακούς. Πολύ καλά. Ωραία. Το πρώτο, το δεύτερο. Τι έχεις παραπάνω εσύ και εγώ. Μην το πάρεις προσωπικά. Λέω. Που λένε Αλβανό και Έλληνα. Ρε Βαλκάνοι είμαστε. Μια πάστα είμαστε. Α, αυτό πες μου. Αυτό πες μου. Πάντως στον γκολ των Γάλλων. Χρόνια, στο γκολ των Γάλλων πανηγυρίσαν οι Έλληνες. Ωραία. Όταν παίζει η Ελλάδα, Γαλλία και τρώει γκολ η Ελλάδα, εγώ τι πρέπει να κάνω. Να πανηγυρίσω όταν φάει γκολ η Ελλάδα. Όχι ρε φίλε, αφού μένω χρόνια εδώ πέρα, πρέπει να γίνω Ευρωπαίος, δεν πρέπει να μείνω Βαλκάνιος. Καλά, εγώ δεν είμαι Ευρωπαίος που είμαι Έλληνας, θα γίνεις εσύ Ευρωπαίος. Βαλκάνοι είμαστε, Αλβανέ. Άστο να πάει στο διάλογο. Βαλκάνοι και οι δύο είμαστε. Κατσαπλιάδες του κερατά. Έχουμε μούτρα εμείς να είμαστε Ευρωπαίοι. Ο Αλβανός και ο Έλληνας. Αστεία λες. Εδώ κοντά, εδώ θα τα βρούμε μεταξύ μας. Καλημέρα, ναι. Μου παίρνω 10 εφημερίδες κάθε μέρα. Παρακαλώ. 10 εφημερίδες κάθε μέρα παίρνω. Ναι, ρε Ρατόπλε. Το off τι ήταν, ρε Ρατόπλε, που γράψατε. Πώς? Το off τι ήταν. Ποιο ουφ? Το ουφ που έγραψε την Μητρόπολη, που έγραφε για την Αλβανία. Τι ήταν? Ουφ ήταν η ανακούφιση των Ελλήνων που έβαλε γκολ η Γαλλία ενάντια στον Αλβανό. Δηλαδή αυτός ο ρατσισμός τι είναι, ρε παιδιά? Τι ρατσισμός, ρε φίλε? Έτσι νιώθει. Έτσι νιώθει, ε. Έτσι είσαι η εφημερίδα, ρε φίλε. Εγώ... Ρε φίλε, δεν είναι το θέμα. Εγώ κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Το πρώτο πράγμα που γίνεται. Τι έγινε? Αυτό δεν γίνεται, ρε φίλε. Ρε, θα μιλήσεις αλβανικά, ελληνικά? Τι δεν γίνεται? Ε, δεν γίνεται αυτά που γράφετε. Και άμα θες να γίνεις Ευρωπαίος, που λέει και ο άλλος. Ποιος, εγώ δεν θέλω να γίνω Ευρωπαίος, φίλε. Το κάλυρο στο κεφάλι. Δεν θα γίνεις ποτέ Ευρωπαίος. Βολεύομαι, ρε φίλε Αλβανέ, βολεύομαι. Δεν θέλω να γίνω Ευρωπαίος. Με είπαν ότι είμαι, Ευρωπαίος, το πίστεψα. Όταν το κούτελο και σε κολλάει άλλο στο τάλιρο, δεν θα γίνουμε ποτέ Ευρωπαίος. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Γι' αυτό δεν γίνονται αυτά. Αυτός ο ρατσισμός πρέπει να κοπεί λίγο σιγά σιγά, ρε παιδιά. Δεν μου λες το μάτς που το είδες. Στο μαγαζί. Δεν μου λες, διέκρινες ότι οι Έλληνες είπαν καλά να πάτε, ρε Ευρώμα, Αλβανοί που φάγατε τον γκολ. Εντάξει. Τι δεν χαρήκανε κιόλας. Εγώ όμως κατέβηκα όμως όταν το πήρε το γύρο η Ελλάδα όμως. Ως τι κατέβηκες, ως Αλβανός ή ως Έλληνας? Ως Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός από ποια πόλη? Από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη γεννήθηκες? Δεν γεννήθηκα, απλά ζω 25 χρόνια, ρε φίλε. Ζω και αναπνώ 25 χρόνια εδώ, πληρώνω εδώ. Δηλαδή εγώ να πάω στα Τύρανα 25 χρόνια και πάρει η Αλβανία το ευρωπαϊκό, πρέπει να βγω στον δρόμο. Στο χωριό σου, ναι, μετά από 25 χρόνια σε ξέρει κανένα, σε ρωτάνε πιανού παιδού είσαι εσύ, παιδί μου? Ναι. Ε? Σε ρωτάνε. Δηλαδή τώρα άμα γίνει πόλεμος. Θα πάω στην Αλβανία τώρα, με ξέρει κανένας μετά από 25 χρόνια. Δηλαδή τώρα άμα γίνει πόλεμος Ελλάδα-Τουρκία, θα πας, ναι, να πολεμήσεις με τον Έλληνα? Με κανένα. Στην Αλβανία θα πας τρέχοντας, ρε μου. Τρέχοντας. Η φτέρνα σου θα κουμπάει στον κόλο σου 200 χιλιόμετρα την ώρα να πιάσει. Εσύ θα πας να πολεμήσεις. Εσύ θα πας να πολεμήσεις, ρε φίλε. Εσύ ο ίδιος θα πας να πολεμήσεις, δεν λες. Ποιος με είπε φαλακρή κουράδα? Αλβανός ήταν αυτός που είπε φαλακρή κουράδα. Εσύ που λες, εσύ ο ίδιος δεν λες, δεν πάω να πολεμήσω κανένα. Όλοι οι πολιτικοί που μένουν 300 άτομα, ρε φίλε. Εσύ ρε που πανηγύρισες το γιούρο. Τα παιδιά τους θα τα στείλουν στην πρώτη γραμμή. Βρες τα παιδιά τους. Άμα πολεμήσει, άμα παίξει. Ρε εσύ. Ούτε για την Αλβανία, ούτε για την Ελλάδα. Τι Αλβανία, ρε. Τι παιδιού σου, ρε. Άμα παίξει Αλβανία, Τουρκία, πόλεμο, θα πας? Όχι, ρε, δεν πάω. Ούτε εκεί θα πας? Ούτε εκεί. Είσαι... Είσαι Ελληνάρας, μπράβο. Έχεις πάρει το DNA μας. Είσαι δικός μας άνθρωπος. Επόμενη γραμμή. Να πολεμήσω, γιατί τι να πολεμήσεις, ρε. Τι να πολεμήσεις, ρε Αλβανέ, που έχεις γίνει 200 κιλά στην Ελλάδα από τότε που ήρθες από τα Τύρανα. Έχεις παχύνει, έχεις γίνει βρούτος. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τελικά ήταν κότα αυτός που μιλούσε Αλβανός. Ούτε εδώ, πάει ούτε εκεί. Γιατί εσύ τι είσαι, παλικάρι? Εγώ είμαι παλικάρι, είμαι Έλληνας με αρχίδια κιόλα. Γιατί ρε φίλε, εμείς τι έχουμε, οθήκες? Πάμε επόμενη γραμμή. Σέκοψε χολύπτης. Ρε τον Έλληνα με τα πίδια. Τον Μπασόκο που γίνει χρυσαυγίτης τώρα. Γιατί δεν έχει λεφτά να φάει από το δημόσιο. Ρε τι καθόμαστε και ακούμε μεσημεριάτικα. 16 Ιουνίου του 2016. Και εσύ με τα σπόρια μου, αδερφέ, πάρε από το αλίτι. Αυτά δεν τρώγονται. Έλα φίλε, καλημέρα, ναι. Ναι, εγώ Ευρωπαίος είμαι. Τι είσαι, Ευρωπαίος?
Είμαι Ευρωπαίος και θα σου πω και το σύνθημα. Ναι. Απαλά. Τρένο που πας, που πας, Ευρώπη σταματάς. Τρένο που πας, που πας, Ευρώπη σταματάς. Τρένο που πας, που πας. Είμαι ο Πας Γιάννεν, αδερφέ μου. Φιλέ. Μετά από 50 χρόνια ιστορία ήρθε η ώρα, επιτέλους αυτή η τιμημένη ομάδα. Ποια? Ο Άγιαξ της Ηπείρου. Ναι. Να παίξει στην Ευρώπη. Γιατί γελάζει? Δεν καταλαβαίνω το γέλιο. Γιατί άξιος. 3 χρόνια το αξίζω. Δεν το αξίζω. Μάλιστα. Να με χαίρεστε. Θα πας να παίξεις Ευρώπη. Τι θα κάνω? Μάλιστα. Θα δω τώρα. Ισλανδία θα είναι? Ναι. Αλβανία θα είναι? Πρώτη φορά είναι? Πρώτη φορά για. Α, δεν έχεις βγει ξανά? Ποτέ, ένα διαβαλκανικό κάποτε, ας πούμε, και αυτό. Καλά, διαβαλκανικό έπαιξε και ο Ηρακλής. Ναι. Και τώρα είναι στο διαβαλκανικό ασθενής. Πάμε, επόμενες γραμμές, θα προλάβουμε. Καλημέρα. Επόμενος, ναι. Ναι, γεια σου, Κώστα. Έλα, φίλε. Για μπάλα δεν θέλω να σου μιλήσω. Να πεις για μπάλα, φίλε. Τι έχεις να πεις για τις μεγάλες ομάδες στο γύρο που δεν παίρνουμε πολλά ρίσκα? Όχι μόνο που δεν παίρνουν πολλά ρίσκα. Δεν έχω δει προπονητή να βάλει τρίτο στόπερ. Δεν έχω δει προπονητή να αλλάζει σύστημα. 4-3-3 ξεκινάνε, 4-3-3 τελειώνουν. 4-4-2 ξεκινάνε, 4-4-2 τελειώνουν. Και με στάναμε από τον Νίβιτς φαντασία και αλτρουισμό, να πούμε. Λοιπόν, επίσης έχω να πω ότι όλες οι μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές παίρνουν τα σφυρίγματα των κολοδιαιτητών. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Σίγουρα, σίγουρα. Ειδικά η Γαλλία έχει πάρει πάρα πολλά. Και χθες πήρε. Γιατί η Ισπανία δεν πήρε προχθές? Δέκα φάσεις έχω σημειώσει μέχρι να ρευτεί από ανακούφιση εκείνο το γουρούνιο Ντελμπόσκε, να πούμε. Με αυτό μαλώναμε και με το Ραγκάτσι προάλλες. Τι είπε ο Ραγκάτσις? Έλεγα γιατί δεν άλλαξε το σύστημα, το κάποιο επιθετικό π.χ. να βγάλει. Ρε είσαι με, το, με την τελευταία τρύπα του Ζουρνά παίζεις. Πες 4-3-3. Βγάζεις το center force να βάλεις τον άλλο το center force. Δεν μπορεί να παίξεις με δύο. Άμα βγάλεις ένα half τι θα πάθεις δηλαδή? Δηλαδή, κινδυνεύεις από τον Έσιν στην κόντρα. Έτσι, μπράβο. Και γι' αυτό μαλώναμε. Και η Ιταλία. Έλα, ρε, να σου πω κάτι. Άμα δεν πήγαινε εκεί ο Πικέ, δεν το βάλε. Ο Στόπερ δεν το βάλε. Ναι. Εάν δεν πήγαινε εκεί στο 90-88, δεν πατάγε περιοχή κτλ. Και έλυγε 0-0. Ξέρεις, τα γράφαν την άλλη μέρα. Δεν άλλαξε το σύστημα. Αυτοί είναι, ας πούμε, οι κριτές. Ότι είναι το αποτέλεσμα, όπως με τον Νίβιτς. Άμα πήγαινε στο παράθυρο το σουτ και το έτρωγε ο Γλύκος, δεν έβαλε στο Γκάτζι Ισαΐα, τι έβαλε στον Μπερμπάτοφ τον περιπατητή, αλλά ήρθε 1-1. Αλλά εμείς, καμιά φορά το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι ανάλογα. Να υπάρχει και η τύχη μέσα. Εμείς δεν ακριτικάρουμε όμως. Ο Ντελμπόσκε είναι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα χέστη που δεν άλλαξε το σύστημα. Και έμεινε εκεί 4-3-3 μέχρι το 90. Του βγήκε η ψυχή. Ο Στόπερ έγινε center forward να βάλει τον γκολ. 70 μέτρα κούρσα. Μέσα στην περιοχή χώθηκε εκεί στα center back. Τι να πει. Και ο άλλος ο Στόπερ ήταν μέσα στην περιοχή. Ήταν και ο Ράμος. Και ο Ράμος, ναι, και ο Ράμος μέσα ήταν. Εκείνη το Ράμος είχε κάνει και βγήκε στο πικέ. Δεν ξέρω. Βλέπω φαντασία 0. Βλέπω ελάχιστο ταλέντο. Βλέπω έτσι μια μονοκοπιά. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Δεν είμαι. Τα λέμε. Την Ιταλία έχεις δει καθόλου? Την είδες? Την Ιταλία την είδα και νομίζω ότι από ό,τι είδα ήταν το πιο σοβαρό σε τακτικά σύνολο του Euro. Και πιο πραθιασμένη από όλους. Ναι, είχαν φρεσκάδα. Ναι, αν και δεν είναι ιδιαίτερα νεανική ομάδα. Ναι, σίγουρα, αλλά εντάξει, είχε κάποια ονόματα που δεν είναι και τόσο γνωστά. Λείπουν, π.χ. ο Βεράτη του έλειπε. Κλείσε να δω το μάτς. Όχι, okay, γεια. Yeah. Πάμε τελευταίος, ναι. Ναι. Πάρ τον άλλον. Ναι. 3 λεπτά. Ναι. 180 δευτερόλεπτα. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Μιλάω, έτσι. Μιλάς όσο θες. Ναι. Γιατί έχω εκνευριστεί με τις θέσεις του κυρίου Κόκκινου.
Τι είπε ο κόκκινος, σηκώθηκε και έβγαινε. Δηλαδή, από τη μια μας κάνει το θρήσκο και μας λέει το θρήσκο. Μπορεί να είναι και μπράβο του κιόλα. Ναι. Απ' την άλλη λέει ότι πρέπει να είμαστε υπέρ της Αλβανίας, γιατί τι έχουμε να κάνουμε, όπως πήγε κάποιος, πήρε κάποιος ανιστόρητος προηγουμένως. Μάλιστα. Και έλεγε ότι πρέπει να είμαστε με την Αλβανία και έχουμε εμείς με τη Γαλλία. Ναι, δεν ξέρει τι κάνει και τι έκανε η Αλβανία σε εμάς. Ο κύριος Κόκκινος. Στη Βόρειο Ήπειρο. Συγγνώμη, αλλά ένα λεπτό. Η θρησκεία τη σχέση έχει. Επειδή ο κύριος Κόκκινος λέει, επειδή μου ότι είναι θρησκευόμενος. Εδώ στην Αλβανία έχουν χαλάσει όλες τις εκκλησίες. Άλλες τις έκαναν βοστάσια. Μας λέει τώρα. Δεν άφηναν τους ανθρώπους να βάλουν, να παίρνουν κότες για να παίρνουν αυγά. Έπρεπε να έχει τρεις κότες ο καθένας. Μου τα είπε άνθρωπος που ήταν επιστήμονας και που ήταν από μέσα εκεί. Εντάξει, με αυτό το σκεπτικό όμως που λέει ο Χολύπτης εδώ με βοηθάει, και χιλιάδες Αλβανοί βαφτίστηκαν χριστιανοί. Μακάρι και μπράβο τους. Ίσως γίνουν σωστοί. Αλλά συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, μας είπε, συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μας έχετε ποτέ εμπιστοσύνη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Γιατί δηλαδή, κακοί άνθρωποι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, όποιος είναι θρησκευόμενος είναι καλός άνθρωπος. Εντάξει, αν ακολουθεί τα λεγόμενα της θρησκείας μας, μάλιστα, θα πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Δηλαδή εσύ τα ακολουθείς. Λέει μόνο ότι είναι θρησκευόμενος. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ κάνεις κριτική. Εσύ τα ακολουθείς όλα δηλαδή. Όχι, δεν μπορώ. Δεν δηλαδή μπορώ. Την κουμπάρα δεν τη φυστήκωσες εσύ. Σε παρακαλώ, τέτοια δεν θέλω. Δεν ήταν χοντρή, ήταν η κουμπάρα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Οι Γάλλοι ήταν και κάποτε ήταν συμμαχοί μας. Οι Γάλλοι. Όταν έγινε ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Ναι. Λοιπόν, τι είναι ο ανιστόρητος ο άλλος που πήρε και έπρεπε να είμαστε, λέει, με τους Αλβανούς. Τι έχουμε, ναι, εμείς, επειδή τους άφησε τότε ο Σαμαράς να μπουν μέσα, ίσως και το έκανε γιατί, για να μπορέσει κάπως να απαλύνει τον πόνο των Βορειοπυρητών. Για να μπορούν να ζουν. Ναι, γλυκοί άνθρωποι, θρησκευόμενοι όμως. Και εδώ, όταν ήρθαν οι φουκαράδες οι Αλβανοί, τους πήραμε εμείς, ναι, οι χριστιανοί στα χωράφια μας, τους δίναμε 5 ναι, ευρώ, τους απαυτώναμε και τις γυναίκες και τους διώχναμε, ναι, μετά. Ναι. Τους πηγαίναμε και τους προδόδαναμε, έτσι δεν είναι? Αυτό. Ναι. Όμως, θες να σου πω. Με μια εξομολόγηση όμως, απεταξάμιν. Να σου πω κάτι, ναι, που έγινε στη Φλόριντα. Τι έγινε? Να σου πω κάτι και να τα ακούσει ο κύριος που πήρε και είπε. Ναι, τι έγινε? Είχε ένα αγρότης, ίσως με πρόβατα και τα λοιπά, ναι, και είχε ένα Αλβανό, τον είχε 10 χρόνια. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή ο Αλβανός είπε, θέλω να πάω να δω την πατρίδα μου, να πάω στην Αλβανία. Μάλιστα. Εντάξει, θα σε πάω εγώ ο άνθρωπος. Ναι. Και έβαλε πέντε σε αυτά, έβαλε τυριά, έβαλε λάδια, ναι, και πήρε και το αυτοκίνητό του και τον πήγαινε. Και όταν φτάσαν μέσα στα μεγάλα δάση, κάθε φορά τον έλεγε σταμάτα λίγο να πάω προς, ξέρω εγώ. Μετά από λίγο πάλι το ίδιο, μετά από λίγο. Και μετά τι κάθεται και του λέει, κοίταξε, ήθελα να σε σκοτώσω, λέει. Ναι. Αλλά λέει, επειδή κάθισα 10 χρόνια στο σπίτι σου, λέει, και έφαγα φαΐ, ναι, θα σε αφήσω. Και του πήρε το αυτοκίνητο και τράβησε 3 ώρα τη νύχτα, τι ώρα ήταν, και τράβησε μέσα στα άγρια δάση. Μάλιστα. Αυτή είναι η Αλβανία. Ενώ οι Έλληνες είναι καλοί, ε? Ενώ οι Έλληνες είναι καλοί. Είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς οι Έλληνες. Μάλιστα. Εμείς δεν σκοτώνουμε, δεν βιάζουμε, δεν. Είμαστε σωστοί άνθρωποι, ναι. Οι Αλβανοί είναι κακοί, αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί άνθρωποι. Θρησκευόμενοι κιόλας. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω άλλο, ρε παιδιά. Θα έρθει ο Κανελάκης να πούμε. Θα μιλήσει για το μεγάλο Άρη. Εδώ, θα τα πούμε. Να είστε καλά το βράδυ. 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 Θα τα πούμε. Να είστε καλά το βράδυ.